Το Σωτήρι. Ακούστε. Ακούστε ο λαοπλάνος, ακούστε. Τώρα αυτό ή το κάνει για να μας γλεντήσει ή το κάνει για να σας ειρωνευτεί. Ακούστε. Σωτήρης Δασκαλάκης, εδώ. Ναι, υπεύθυνος για ό,τι ακούγεται. Και λέει με τον πέρο του, τι να πει σήμερα, μου λέει εκείνος. Γιατί εγώ έχω να πω πράγματα. Ναι. Μου λέει, τι να πω ρε Σωτήρη. Και μου κάνει μία, έρχεται, είναι μία ανάσα. Ιρωνικά, δηλαδή να ειρωνευτείτε ότι οι ρεπόρτερ ξεφτιλίζονται που γράφουν εδώ και 25 μέρες για το Verbum και το Book και έρχεται, υπέγραψε μία ανάσα κοντά, φεύγει. Το λέει ειρωνικά. Τον κοιτάω μία στραβά, λίγο ηρεμή, περνάει ένα λεπτό και τι μου λέει. Είναι και πώς το είπε όμως, δεν είναι, μπορεί να το κάνω εγώ. Είναι και πώς, το πεις στον αέρα, όχι, το πω εγώ. Μου λέει, πες νέα τούμπα. Ο Παπατζής αυτός ο οποίος θέλει να παραπλανεί τον κόσμο, να στρέφει το ενδιαφέρον αλλού για να περνούν οι μέρες και να μην γίνεται τίποτα. Πες νέα τούμπα, πες, είναι λέει πιασάρικο αυτό. Θα φάνε. Για τέτοιους μας έχεις ρε. Όχι για χειρότερους. Έλα, έχω δηλώσει Λουτσέσκο. Αυτός ρε φίλε πήγε να ξεκουραστεί και θα γυρίσει κατάκοπος. Δεν έχει αφήσει μέρα να μην μιλήσει. Τι πράγμα είναι αυτός ρε. Δηλώσει Λουτσέσκο. Κάτσε. Έλσε τη σιωπή του, περίμενε. Βρώμικο στήσιμο. Μας κάνανε βρώμικο στήσιμο. Και γράφει για τον Γκαρθία ότι στερείται χαρακτήρα. Τι σημαίνει αυτό, χαρακτήρα στερείται δηλαδή. Είναι ποδοσφαιρικό, είναι. Μάλιστα. Χαμός στα κεντρικά στούντιο του. Άλλο ραδιόφωνο πήγα να πω. Του Λίμπερο. Χαμός γίνεται. Μεγάλη γιορτή σήμερα. 8 Ιουνίου. Του Αγίου Ασλαμά. Βέβαια. Και οι Καλλιόπες. Α, sorry, το άλλο πήγαινε. Ναι. Καλλιόπη, Οσία, Αγία είναι κάτι. Δεν είσαι σίγουρος. Δηλαδή, πού να μην ήταν και η αδερφή σου. Λοιπόν, η Πόπη, στάνταρ Πόπη είναι η Καλλιόπη, η Πόπη μπορεί να είναι κάτι άλλο. Από Πινελόπη μπορεί να είναι, ναι. Χρόνια πολλά λοιπόν και στην Καλλιόπη. Χρόνια πολλά και στο Μάριο, ο οποίος έχει γενέθλια, μη ρωτήσει κανείς. Μην μπει σε λεπτομέρειες, μην μπει γιατί έχουν περάσει και τα χρόνια. Είχαμε και απουσίες στα μαθηματικά, δεν βγαίνουν κάποια πράγματα. Σε λίγο θα τα πει ο ίδιος. Εμείς εδώ επικοινωνούμε με μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Ο άμπαλος αυτός ο οποίος δεν έχει και χιούμορ καθόλου, ο Αποστόλης, σε άλλα νέα μια ανάσα από το Verblum και κοντά στο Μπούκι ημέρα 20. Σιγά ρε, σιγά, και άμα ήσουν ο παδός της ΑΚ, τι θα έλεγες δηλαδή, ηρωνεύεσαι τον ΠΑΟΚ, εσύ, άντε πρωί πρωί.
Μαζί μας στην εκπομπή η Media Markt. Η Media Markt, η οποία κάθε εβδομάδα φέρνει νέα weekly deals. Μπορείς να προλάβεις smartphones, τηλεοράσεις, οικιακές συσκευές και ό,τι άλλο θες σε τιμές που δεν χάνονται. Βρες όλα τα weekly deals στα καταστήματα και στο mediamarkt.gr. Αν κάνεις αγορές online, μπορείς να τσεκάρεις και τις προτινόμενες υπηρεσίες. Αν είσαι στο κατάστημα, το προσωπικό της Media Markt θα σε κατευθύνει για να επιλέξεις υπηρεσίες που χρειάζεσαι και για να απογειώσεις την εμπειρία σου. Μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες ένας είναι ο προορισμός Media Markt. Πρώτη ώρα στον Λίμπερο και στην Τρόικα με Mr. Gold. Συνδυάζει καταπληκτικές τιμές και άριστη ποιότητα στην πίτσα και ατομική κομμάτι με 80 λεπτά και 1 ευρώ, 23 10 62 85 86, για να παραγγείλεις και μία και δύο και τρεις και κανονικές και μεγάλες και τετράγωνες από 8.90 η πίτσα του Mr. Gold. Βασιλική Ρετσίνα, η πλούσια και αυθεντική γεύση από τη Μεσημβρία εινοποιητική στις όμορφες στιγμές μας. Μας κάνει όλους παρέα Βασιλική Ρετσίνα για παραγγελίες 2310-713-981. Και Ρεγκίνα, είδε αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά, είδε Ρεγκίνα σε επιλεγμένα καταστήματα. Απαντάει ο Άμπαλος από τον Μπέρμιχαμ. Αν ήμουν οπαδός της ΑΕΚ, θα ήμουν χαρούμενος που ανανέωσαν Μπάρκας, Φλαμπουράρης, Κοντονής, Τριτσόνης. Εσύ τι έκανες? Ανεβαίνει το επίπεδο. Πλημμένος, σιδερωμένος, μοσχοβολάει, έχει βάλει ερυθρόλευκα τισέρτ. Σε παραδέχομαι. Είναι στα καλύτερά του. Τισέρτ Parkway Drive, έτσι, για όσους ακούνε. Ας στείλουν κανένα μηνυματάκι. Parkour Drive. Γίνα το λίγο έτσι αυτό. Ναι. Γίνα το λίγο έτσι. Άιντε, καλημέρα αδέρφια, καλημέρα. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τι καλή Κράτια, τι Καλιφόρνια. Ο φίλος... Γεια σου, ρε Σωτήρη Δασκαλάκη. Γεια σου, Σωτήρη Δασκαλάκη. Ζήτησα το Σωτήρη ένα κομμάτι να το αφιερώσω σε μένα. Λογικά και ο Σωτήρης είναι στη λίστα αυτών που πολύ πιθανό μου το αφιέρωνε. Για μας τα γριεμένα νιάτα. Ναι. Για μας τα γριεμένα νιάτα, για μένα δηλαδή. Youth Gone Fucking Wild από τους Skid Fucking Row, που τους είχα δει μαζί με τον Σωτήρη του Δασκαλάκη. Εδώ, το πάμε γενικά λίγο έτσι σήμερα. Κάνα κομματάκι ακόμη θα ακούσουμε σήμερα. Καλημερίζω Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Καλημερίζουμε Media Mart. Καλημερίζουμε αυτή, τρόικα αυτή είναι. Δασκαλάκη, καμιά φορά ο Κιώσης, Τσορμπατζόγλου, Ασλαμής. Μακάρι να είχαμε και άλλο στέλεχος. Που και που είναι, εντάξει. Ναι. Έρχεται ο Χρήστος, έρχεται αρκετές φορές. Yeah. Εγώ το θεωρώ σχεδόν μέλος της εκπομπής. Κάποιοι μου λένε, λέω, είμαστε και με τον Ζαλτίδη μαζί. Ναι, δεν το. Ναι, λέω Τσορμπατζόγλου. Ανακοίνωση. Δασκαλάκη, ναι. Ανακοίνωση ποδοσφαιρικού τμήματος Ηρακλή. Έτσι. Το διοικητικό συμβούλιο του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι. Δώρο για σένα είναι αυτό. Ναι. Είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της εργασίας του με τον προπονητή της ομάδας Σπύρο Μπαξεβάνο.
και τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Την επέκταση εργασίας για το ίδιο διάστημα με τον γυμναστή Θάνο Κούρτογλου που αναλαμβάνει και χρέη βοηθού προπονητή, καθώς και τη συνέχιση εργασίας με τον γενικό αρχηγό της ομάδας Τάσο Κατσαμπή. Επίσης γίνεται γνωστό πως έκλεισε το αθλητικό κέντρο 3-5 Πηγάδια, όπου θα πραγματοποιηθεί η προετοιμασία της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Το πρώτο προγραμματισμένο φιλικό θα γίνει 19 Αυγούστου. 19 Αυγούστου. Πω, το σαργάρε. 19 Αυγούστου δηλαδή. Ναι. Ωπαρε παιδιά. Με αντίπαλο την Ξάνθη. Η Ξάνθη πότε παίζει πρωτάθλημα? 25 φαντάζομαι, 24. Εκεί δεν ξεκινάει. Ναι. Τέλος, καλούμε τον κόσμο μας να σπεύσει άμεσα να προμηθευτεί κάρτες διαρκείας της νέας παιδοσφαιρικής περίοδου, μιας και αποτελεί την μοναδική πηγή εσόδων επί του παρόντος, ώστε να τρέξουν οι αυξημένες υποχρεώσεις της ομάδας. Αυτή η ανακοίνωση του Ηρακλή για τον Μπαξεβάνο, για τον βοηθό του, για την προετοιμασία, το φιλικό και τα διαρκείας. Όλα μαζί. Καλό είναι στα παιδιά, δεν τους κάνω εγώ συμβουλές τα λοιπά, αλλά από κάποια πράγματα που άκουσα να επιλέγουν και σωστούς νομικούς. Και σωστούς νομικούς τα παιδιά, που ξέρω πόσο πονάνε και τι προσπάθεια κάνουν. Έτσι, και ο Νίκος Βαφιάδης και ο Λάξο Παπαϊωάννου και ο Νίκος Αποντίξη, ο Κώστας Ιωακιμίδης, που τον ξέρουμε 1,5 αιώνα ας πούμε, τον άνθρωπο. Και γενικά να προσέχουν λίγο ποιους νομικούς επιλέγουν. Δεν έχει τον. Ποιον? Τον Ηρακλειδέα. Πήραν τώρα τον Λίβα. Και ο Ηρακλής. Από ό,τι έμαθα. Και ο Ηρακλής. Ναι. Δεν γίνονται αυτά. Ρε. Και έναν ακόμη ο οποίος ήταν ο βασικός αντίπαλος του. Και ο Ολυμπιακός και ο Άρης και ο Ηρακλής είναι δύο δικηγόροι. Ήταν ο αντίπαλος του Γραμμένου στην ΕΠΣ Πιερίας, αν δεν κάνω λάθος. Λίγο λάθος κινήσεις. Νομίζω, δεν ξέρω. Τα παιδιά ξέρουν καλύτερα. Και να ψάχνουν για να βρούνε, εννοείται. Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Έτσι, ότι ψάχνουν να βρούνε άνθρωπο για να μπει επιχειρηματία να πάρει τον Ηρακλή. Αυτό. Καλημέρα Μάρια Σλαμά. Γράφει εδώ ο φίλος ο Γιώργος που στέλνει μήνυμα 7 ημέρες ακόμα για το Μουντιάλ. Βάλαμε μπροστά τις μηχανές στα Πάντσερ. Ό,τι δεν έγινε το 44 θα το κάνουμε τώρα. Χαχαχα. Ήταν και D-Day χθες η απόβαση στην Ορμανδία, έτσι. Αμετανόητος National Mannschaft. Ναι, καλημέρα, καλημέρα αδερφέ. Δεν ξέρω τι έκανε η Αγγλία. Έβαλε μαγικό γκολ 2-0. Στο 14-16 μαγικό γκολ του Ράσφορντ. Του Μάρκους Ράσφορντ. Το δεύτερο. Ο Βέλμπεκ. Ο Ντάνι, ναι. Η πεκτούρα αυτή τεράστια. Ωραία. Λοιπόν, αδέρφια, πάμε. Τρόικα μας εδώ πέρα και το βασικό με Κώστα Ρίκα. Το μάτς έγινε στο τεράστιο και ιστορικό και θρυλικό. Στη Λέστερ, νομίζω. Έλαντ Ρόουντ του Λίντζ. Sorry, ναι. Sorry. Λέστερ είναι εδώ λάθος, και Λίντζ είναι εκεί. Εντάξει, μωρέ. Sorry. Αν σου πω εγώ ότι ο Πάοκ έχει έδρα την Καλαμάτα, μου πει λίγο έξω έπεσε. Θα ήθελε. Γιατί να ήθελα. Να φύγει ο Πάοκ την πόλη. Μήπως και βρεις χώρο. Κάτσε τώρα το σχέδιο που το λες για. Μήπως και βρεις χώρο. Ο Πάοξ στην Καλαμάτα. Έχει πει ο Πάοξίδικο στοιχείο και έχει. Δύο γνώρισα πέρυσι. Ο ένας έχει κλαπ. Στο είπα, ε. Ο φίλος του. Με τον Αντώνη λέει βλέπουμε μαζί μάτς. Έχω τώρα να το δω λίγο καιρό. Βέβαια, μαζί λέει βλέπουμε μάτς. Βέβαια, από το Βόλο και κάτω έχεις γνωρίσει εσύ που γυρνάς. Ναι. Εγώ γνώρισα ένα καπετέρ στη Λευκάδα για παράδειγμα. Και στο Αίγιο είχε επί χρόνια σύνδεσμο του Βασίλη Χατζηπαναγή. Θα μου πει του Χατζηπαναγή, έτσι. Άλλο okay. αυτό Μάρι. Ναι. Άλλο αυτό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Πρέπει στο μυαλό σου να το βάλω. Έτσι. Λοιπόν, Τρόικα με τον Τσορμπατζόγλου, Τσαλτίδη, Ασλαμή για του φίλου Ασλαμά, ο οποίο σήμερα έχει τα γενέθλιά του και κάθε χρόνο παίζουμε το βασικό θεματάκι. Σπουδαία γεγονότα που γίνανε την χρονιά που γεννήθηκε ο Μάριος Ασλαμάς. Έτσι. Το πιο παιχνιδάτο, το πιο καλό μήνυμα και μια ερώτηση. Είδε ο Ασλαμάς στην Αγγλία να σηκώνει παγκόσμιο κύπελο. 64. Το βάζω φέτος αυτό. Το 66. 66. Το επειδή η Αγγλία. Ποιο πόσο, το 66 είναι το παγκόσμιο. Λοιπόν, έχει δει ο Ασλαμάς στην Αγγλία να σηκώνει παγκόσμιο κύπελο. Τα σχετικά μηνυματάκια σου στην εσεμιέρα του Λίμπερου. Το καλύτερο μήνυμα, καβατζόνι ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, τα οποία χθες γιόρτασαν 20 χρόνια. Η εκδήλωση έγινε στο καφέ μπαρ Σάροθρον του Άκη Σακισλόγλου. Και του Άκη, γιατί νομίζω ότι το έχει μαζί με ένα παλικάρι ακόμη, μην παρεξηγηθεί ο άλλος και μας βρίσκει ένα σπίτι, ας πούμε, εδώ πέρα. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Ήταν εκεί ο Άκης. Από την Τρόικα ήταν μόνο ο Μάριος Ασλαμής. Άσχημη, αλγινή εντύπωση άφησε η απουσία των Τσαλτίδη Τσορμπατζόγλου, τους οποίους δικαιολόγησε για τους δύο ως παντρεμένους. Και αναγκάστηκα να συζητώ και να συναναστρέφομαι με φοιτήτριες μόνο εγώ, μόνος μου. Λείπανε ο Τσορμπατζόγλου και ο Τσαλτίδης. Οκ. Okay. Βάζουμε τώρα τις κληρώσεις, τι δίνουμε σήμερα προσκλήσεις και θα πάμε σε διάλειμμα. Μουσική έχει, πάρα πολύ μουσική, Παρασκευό Σάββατο. Θα έχει, ναι. Ναι.
Δύο διπλές προσκλήσεις δίνουμε για απόψε. Γιώτα Νέγκα, η ατόφια μεγάλη αυτή λαϊκή φωνή, στην Μονή Λαζαριστών, δυτικά, Σταυρούπολη, στα πλαίσια του φεστιβάλ που γίνεται εκεί και είναι στην επιτροπή της διοργάνωσης ο Άκης Κισλόγλου. Δύο διπλές για την Γιώτα Νέγκα. Τρεις μονές με καμάρι και περηφάνεια προσωπικά δική μου για το Made of Stone Fest. Υπέροχη βραδιά απόψε με 8 ώρες γεμάτες αγαπημένο Stoner από μπαντάρες όπως η Tuber από τις Σέρες, παγκόσμιας πλέον κλάσης, η Mars Jet Sky, η Γάλλη, η Ναξάρα στη Θεσσαλονίκη και άλλη μπαντάρα παγκόσμιας κλάσης, η αγαπημένη μου Πούτα Βολκάνο από την Αθήνα, καρά μπαντάρα, η Μπροντ από τη Βουλγαρία, η Pearl Dino από την Ξάνθη και η Sendep από τη Θεσσαλονίκη. Made of Stone Fest, τρεις μονές προσκλήσεις απόψε στον πολυχώρο Wii. Και για αύριο Σάββατο, με μεγάλη μου χαρά και καμάρι και περηφάνεια, τρεις διπλές προσκλήσεις για το live, νομίζω ότι είναι το πρώτο επίσημο, των Seahorse, της All Star Bandas, με τον Ασκληπιό Ζαμπέντα, πρώην Mushrooms και Τρύπες, τον Αλέξη Αποστολάκη από τους κορυφαίους drummer στον πλανήτη, Blues Wire και που, με ποιους δεν έχει παίξει ο Αλέξης Αποστολάκης, Nomic, πρώην Universal Trilogy και νυν Sleeping Pillow και Βασίλη Βασιλόπουλο από τους Johnny Carbonaras στο Club 8 Ball, αυτά αύριο. Έτσι. FM και όνομα τεπώνυμο, το σχετικό ή τα σχετικά, αποστολή στο 54-526. Πρώτο break για να χτυπήσει κανένα λιμρό καναγλικό ο Σωτήρης Δασκαλάκης και επιστρέφουμε. Την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο που ακούει και εύχεται χρόνια πολλά στο Μάριο. Παρασκευή σήμερα 8 Ιουνίου, σαν σήμερα το 1900... Κωστής Τσατσαρός, δεν το ήξερα βέβαια, με ενημέρωσε ότι έχει γενέθλια μεθαύριο την Κυριακή. Είναι και αυτός δίδυμος. Ναι, όλοι οι άνθρωποι ή της τέχνης, με φαντασία, με ευφυΐα, με λεπτά αισθήματα, με καλλιτεχνικές και μεταφυσικές ανησυχίες, οι περισσότεροι είναι δίδυμοι. Έτσι. Άρα και ο Τσαρός την γλιτώνει, έχει και τα γενέθλια. Και τι. Αλλά είπε ότι Δευτέρα θα φέρει μια καριόκα για μένα. Να προσέχεις να συμφωνάς καταρχήν τις λέξεις. Ναι, καριόκα είπα. Μια καριόκα είπα. Ναι, αυτό μου τι είπα. Αλμυρά, μη φέρεις γλυκά. Ναι. Είναι ντροπή. Πάει αναδρομικά, δεν την γλιτώνουμε, Δευτέρα έχει κέρασμα. Σε λατρεύω. Δεν θα φάω το πρωί. Αυτό είναι δέσμευση. Δέσμευση. Και αυτό είναι δέσμευση. Κλαίω. Πουλέν μου. Χρόνια πολλά, και καλά και ευτυχισμένα. Ναι. Σου εύχομαι. Κάποιος μένα πεις πώς είναι να κλείσει 37. 29. Δεν το είπε, δεν το καραφώνει. Ποιος είναι πιο μεγάλος. Ποιος είναι πιο μεγάλος. Εσχρός. Εσχρός. Είπε κάτι πετυχημένο έξω ο Τσατσαρός. Λέει για αυτούς που λένε τους Αριανούς, λέει ότι είναι αίτητοι στην Ευρώπη, στο ποδόσφαιρο. Λέει και εγώ δεν έχω φάει ποτέ χιλόπιτα της Τζένιφερ Λόπεζ. Λοιπόν. Το άλλο του Σωτήρι ήταν πιο πετυχημένο όμως. Το Σωτήρι, τι είπε ο Σωτήρι, δεν το άκουσα. Γι' αυτό ότι εσύ δεν είδε την Αγγλία να το παίρνει και δεν την ξαναδεί. Πώς το είπες. Ναι. Α, βγήκε κάποιος. Και λέω εγώ, ναι, εγώ ο Σωτήρης μετέφερε τη δική μου απάντηση. Μισό λεπτό. Βγήκε κάποιος που σου κάνει επίθεση. Ακροατή. Πρόπερση νομίζω. Χρόνια. Και σου είπε, ρε Σιμάριε, όταν το ξαναπάρουν θα έχεις πεθάνει. Ναι, δικαιώνεται μέχρι η τώρα. Αγγλία, ναι. Η Αγγλία, ναι. Και όταν το είχαν πάρει. Δεν είχες γεννηθεί. Δεν είχες γεννηθεί. Και το απαντάω εγώ. Μην είσαι και πολύ σίγουρος. Έτσι. Αυτά το μετέφερε ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης και μου το θύμισε, τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. SMS-ικό ξεπαρθένιασμα από τον λατρεμένο Θουβού. Καλημέρα. Χρόνια πολλά, πατερούλη Μάρη. Εύχομαι χρόνια καλά. Πιστεύω ότι πρόλαβε το Μουντιάλ του 66, αλλά ως βρέφος ή το πολύ. Πήρε το μήνυμά μου χθες. Καλημέρα. Και διαβάζω το χθεσινό του μήνυμα. Είδα το ντοκιμαντέρ ταινία του Μπόμπι Ρόμπσον. Απλά ανατριχίλα, εικόνα, σκηνοθεσία, προσωπικό του συμπλάνα για τον Μπόμπι. Και εννοείται ο Γκάζα που σε συγκινεί. Απλά θα ανατριχιάσεις. Τα λέμε. Μπάιστα. Θουβού, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Θα το δω κι εγώ. Έχω δει το τρέιλερ, το είδα δύο φορές. Από το τρέιλερ, ας πούμε, έκλαιγα. Δεν σχολιάζω. Από το τρέιλερ κλαίω. Εδώ είναι η Τρόικα με μουσικούς διαγωνισμούς σήμερα. Δύο διπλές προσκλήσεις για τη Γιώτα Νέγκα απόψε, η μεγάλη αυτή λαϊκή φωνή με την μπάντα της στην Μονή Λαζαριστών, στα πλαίσια του φεστιβάλ το οποίο ξεκινάει απόψε, είναι η πρεμιέρα. Δευτέρα Μαρίζα Ρίζου, λογικά θα δίνουμε και για εκεί προσκλήσεις, αγαπημένοι κυρίως του νεανικού κοινού. Τρεις μονές προσκλησούλες για το Made of Stone Festival. Φεστιβαλάρα, μαγική βραδιά απόψε για τους φίλους του ψυχεδελικού heavy stoner
στο πολυχώρο Wii με τους Γάλλους Mars the Sky, με τους Tuber, με τους Naxatras, με Puta Volcano και άλλες μπάντες. Και για αύριο Σάββατο τρεις διπλές για την All-Star μπάντα των Seahorse. Ασκληπιός Ζαμπέτας, πρώην Τρύπες, Αποστολάκης Αλέξης Θεούλης, Νόμικα από το Sleeping Pillow και Βασίλης Βασιλόπουλος, Τζόνι Καρμπονάρας. Περιμένω με αγωνία να τους ακούσω, να ακούσω το στίγμα τους στο Club 8 προς Αλαδάδικα. FM και όνομα τεπώνυμο, το σχετικό σχετικά προσαλήσω 54-526. Οι χαμένοι κερδίζουν δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express, τα οποία χθες γιόρτασαν τα 20 χρόνια τους. 20. Τα 20 χρόνια τους, ναι. Γενέθλια. Ναι, τι είπα εγώ, ναι, τα 20. Ναι, τα 20. Ημέρα δικαιολογής. Σωστό, έτσι είναι. Θα δώσουμε κανένα ποδοσφαιρικό quiz με γυαλιά Opticon Express σήμερα. Θα δούμε αν μας προκύψει. Από ό,τι κατάλαβα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατηγορεί, στέλνει κατηγορό για πράσινα ματ. Αυτό κατάλαβα. Έλα, με αυτά που γίνανε χθες. Ότι τα ματ κάναν, λέει, χειρονομίες, προκάλεσαν. Ναι, ναι, ψάχνουν συνέχεια αφορμές να τα βάλουμε την αστυνομία και το κράτος και το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Αφού δεν ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Είχαμε 7 προσαγωγές, νομίζω 7. Δεν φταίνει ποτέ η οπαδή μας. Μπορεί και παραπάνω. Σε επεισόδια. Μας κυνηγάει η κυβέρνηση και το κράτος. Ναι, δεν καλά, εντάξει, δεν είναι. Ναι. Στην καρδιά. Είμαι μεγάλος μόνο στην καρδιά. Ναι. Και στο μυαλό. Και στο μυαλό. Είμαι μεγάλο μόνο στην καρδιά. Ναι, είσαι μικρός. Είσαι, όχι. Τι. Είσαι μωρό παιδί. Χρόνια πολλά. Σε λατρεύω. Συγκινητικές στιγμές. Είδες ο ΣΥΡΙΖΑ πόσα. Είδες ο ΣΥΡΙΖΑ πόσο. Από τους ανέλληνες τα κλικά. Φίλε, κατηγορηματική οργάνωση. Από την Εγνατία πέρασα. Θα κάνω αυτό που κάνεις εσύ. Θα πάω και θα αρχίσω να τα πιάνω όλα, τα εξετάσω. Θα τα πιάσω και θα λέω. Όχι, υπάρχει μια διαφορά. Αυτό είναι πρασοπιτάκι. Δεν μ' αρέσει. Α, την πάτσε. Είναι ωραίο. Λάθος. Σωτήρι. Τι έχει, τι έχει. Είναι τα τρίγωνα, τυροπιτάκια. Ναι. Κουρού, μόνο τυρί. Λουκανοπιτάκια κάνουν μπαμ τα μακριδερά. Και πενιρλί κασέρι ζαμπού. Άρα πήρε ό,τι σ' αρέσει. Πήρα ό,τι τρώνε όλοι. Ό,τι τρώνε όλοι. Μου λέει να σου βάλω 5 κοτοπιτάκια και 5 ραδικόπιτα. Λέω αυτά σε άλλου και άλλε δίπλα. Όχι σε μένα. Δίπλα. Μπερδεύτηκε. Όσα θες. 29 είπαμε. Κάνα παίκτη από Αγγλία σήμερα. Να, όχι. Ο συγχωρεμένος ο μπαμπάς μου το 29. Όχι, sorry, συγγνώμη, το 19 ο μπαμπάς μου. Η συγχωρεμένη μαμά το 29. Και ο συγχωρεμένος ο αδερφός μου το 49. Απίστευτο. 19, 29, 49. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Δημήτρης Παπατζόγλου μου έδειξε εικόνα. Έχω να δω πάρα πολύ καιρό Survivor. Πάρα πολύ καιρό. Κάνα μήνα. Και γενικά πρέπει να έχω δει από αυτό το καινούριο 12 λεπτά. Ο πατέρα σου τώρα ήταν 100 χρονών, δηλαδή. Ναι, το 19. Δεν ήταν από μπάσου. Δείτε πόσο είναι ο Μάη. Το 19 ήταν από μπάσου. Την πατά εδώ πέρα. Με κάνανε πολύ μεγάλο. 30 χρονών ήταν. 30, γιατί 30, κανονικά έπρεπε να είμαι 68. Και 50 χρονών. 70. Ναι. 50 είσαι. Φίλε, έτσι που το λέω, κανονικά με τη λογική. Κατάλαβε να σου πω. Με τη λογική του 19 ο πατέρας μου και 29 η μητέρα μου. Κανονικά είσαι 80 χρονών τώρα. Αν με κάνανε σε μικρή ηλικία. Έτσι. Φάσουν 80. Θα ήμουν τώρα γύρω στα 65. Ενώ τώρα είσαι 64. 68. Τώρα είμαι μικρός. Δεν είναι. Θες το Σάρθρον, σε περίμενε ο Αντώνης ο Opticon Express. Λέω, το είπα. Λέω από Βαθύλακα, λέω το παιδί με 4 παιδιά. Εντάξει. Ήμουν πιο μακριά. Α, ναι, εντάξει. Οκ, okay, ωραία. Regency. Και με αφήσατε μόνο να παλεύω με 3-4 φοιτήτριες. Α, αυτά είναι. Ορίστε. Τι να σε πάρω, ρε φίλε. Σε μία ώρα έφευγα. Να πω, έλα τρέξε με τις φοιτήτριες εδώ. Έρχομαι σε λίγο να μου τα πεις όλα. Και να μάθει η Κατερίνα, το έγινε ένα σκηνικό. Το να βγω. Η Κατερίνα δεν γινόταν αυτό. Α, το βλέπεις λοιπόν. Τι, τα ξέρω. Τα ξέρω. Δεν είναι θέμα. Συγγνώμη, πάει καλά η καινούριο. Τι κάνει. Τι γύρισες, λοιπόν, μου βάλει ο Δημήτρης από το χθεσινό Survivor οι διάσημοι ή μαχητές, βρε. Οι διάσημοι. Οι διάσημοι. Ρε, εσύ, δώσε έχουν τους μαχητές αυτό. Έχουν γίνει μεικτές οι ομάδες. Οι διάσημοι κέρδισαν ταξίδι στο Μαϊάμι. Το οποίο είναι δίπλα, δεν είναι τίποτα. Καλά, ναι. Οι ακτές εκεί είναι κοντά. Καλά, κολυμπώντας είναι. Που λέει ο λόγος. Ένα τσιγάρο δρόμος. Τους πήγε με το απίστευτο σκάφος του. Ο επιχειρηματίας, ο παραγωγός του Survivor, ο Τούρκος, και όταν φτάσα στο Μαϊάμι, με το ταχύπλοο του, το οποίο το είδα, τους έκανε μία βόλτα.
Εκεί γύρω. Φλογητά, καλλικράτεια, νέα πλάγια τέτοια. Δε, εντάξει, οκ, okay, Ποζεριά. Ποζεριά, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Ωραία, καλή φάση. Ναι, ρε φίλε. Μαϊάμι. Στο οποίο πήγε, λέει, ο Κυλώνης ο Θανάσης και δεν λιποθύμησε κιόλας. Ο Κυλώνης. Ο οποίος φέτος είναι ανάμεσα σε Μουδανιά και ακτή Διονυσίου. Πήγε Μαϊάμι και δεν λιποθύμησε. Κάτι τέτοιο μου λέγε τότε, θυμάμαι. Τον είχα δει. Γύρισε μετά από καμιά δεκαριά μέρες και λέει Μάριε, δεν έκανε κιόλας. Quiz για Σωτήρη Δασκαλάκη. Oh. Ποιος είναι στην επί Α1 προφανώς ο δεύτερος rebounder της ιστορίας του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Ποιος μπορεί να είναι ο δεύτερος rebounder στην ιστορία του ΠΑΟΚ στην Α1? Μπορείς να πεις τον πρώτο. Δεν το λέω το όνομα. Ωραία. Στην ιστορία της Α1 σου λέω. Σε όλη την Α1. Ναι, του ΠΑΟΚ. Όπα καλό. Αν έπαιζε τη δεκαετία 2000. Ναι. Έπαιζε, ναι, εντάξει. Ναι. Το αποκλείς από τη δεκαετία 80. Το αποκλείς. Α, το πει, είπες, όταν λες Α1, δεν εννοείς όλη τη μεγάλη κατηγορία της Ελλάδας. Πότε ξεκίνησε η μεγάλη κατηγορία? Πότε έγινε πανελληνίδα? Αν δεν κάνω λάθος, μέσα στο μπάσκετ τέλει, με αρχές του 60 νομίζω. Δεν είναι το Α1. Άντε, Α1, σε βοηθάει. Στο κάνει ότι είναι Α1. Έχεις μία επιλογή. Ο πρώτος είναι. Δηλαδή, εξαρτάται η ζωή σου από αυτό. Απαντάς λάθος, σε πυροβολώ εγώ. Ο δεύτερος rebounder στην ιστορία του ΠΑΟΚ επί Α1. Να σου πω τον τρίτο. Ο Μπάρλοου. Λίγα χρόνια, αλλά ποιοτικά. Μην κοιτάζε. Δεν είναι τίποτα. Αλλού κοιτάω εγώ τους σκόρες. Τι γίνεται, ρε. Όπα. Είπε ο. Είπε τον Κατσούλη. Σου είπε Α1 όμως. Το κάνω πιο συγκεκριμένο. Δεν είναι ο Μάνθος. Μα κάνε τον ο Μάνθος. Πεκταράς. Καλημέρα, Μάνθο. Στην Α1 από το 1986. Η Λίγκα. Ποια είναι η Λίγκα από το 92. Άσε, φίλε. Εσακέ είναι. Από το 86. Έβαλε ένα quiz, το σκότωσε. Όχι, ρε. Του άλλαξε 30 στοιχεία. Εδώ, τώρα δεν είναι το άλλαξε. Α1, όχι πρώτη, η Λίγκα, εσά. Το 86 του λέω. Το 86. Έγινα συγκεκριμένο. Από το 86 έως και σήμερα. Αυτά που έχουμε ζήσει δηλαδή και τα θυμόμαστε. Γιατί το 84 θυμόμαστε, αλλά. Ποιον είπε? Ποιο? Ποιο? Ο Μπέλης. Τι λες, μα. Τι λες, μα. Δεύτερο. Τον Μέλης είπε. Μπιλ Μέλης. Ο Μέλης πηδούσε εφημερίδα. Και σηκώνονταν το παλαιό όρθιο. Τι να πάρει. Τι rebound, ρε εσύ, Σωτήριο Μέλης. Δεν κάρφωσε ποτέ ο Μέλης. Δεν κάρφωνε. Δεν μπορούσε να φτάσει στη στεφάνη ο Μέλης. Σας κορδέψαν και πάλι εκεί. Όπως με τον Τζέκο σας κορδέψανε, όπως τόσα άλλα. Χωτοκουρίδι και τα λοιπά. Για Μπιλ Μέλης, ο πρώτος που θα απαντήσει, Καβατζόνη Ζευγάρη, γυαλιά ηλίου από το Opticon Express. Στην Πάτρα. Τι κρατούσε συνέχεια από τον Απόλλων Πατρών. Μεγάλος Αμερικανός, λατρεμένος, φανταστικός τύπος. Τι κρατούσε πηγαίνοντας στην προπόνηση, φεύγοντας την προπόνηση, πηγαίνοντας στον αγώνα, μέσα στο λεωφορείο, βγαίνοντας από τον αγώνα, έστω και σε 2 λεπτά κενό, τι κρατούσε στο χέρι του, Μπιλ Μέλης. Η αγαπημένη του συνήθεια. Τσιγάρο. Ανέβηκε στην εκτίμησή μου, μην μπει κανείς σακίδιο προπόνησης. Το σάκο, εννοείται, δεν λέω αυτά. Τι κρατούσε στο χέρι του, Μπιλ Μέλης. Εκμεταλλευόταν, το είχε πει. Θέλω να εκμεταλλεύομαι ακόμη και το 1,5 λεπτό που μπορεί να έχουμε μέσα στο πούλμαν. Τάμπλετ. Απαντάς. Κινητό. Απαντάς. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express. FM κενό, απαντησούλα, αποστολή στο 54526. Δεν βρήκες όμως τον rebounder, συνάδελφε. Δεν βρήκες τον rebounder. Τσέκος λέει, ο Τσέκος λέει. Ρε Σωτήρη. Ποιο Τσέκο? Ο Τσέκο έπαιρνε στου ώμου του τον Μέλη και πάλι πρώτα η Μπάουντερ δεν βγαίνανε. Του ξεφτέλει του ανθρώπου, δε φίλε. Έπαιξε πολλά χρόνια, δεν έπαιξε πολλά λεφτά, ρε Σωτήρη. Έπαιξε πολλά χρόνια. Τι ας πολλά το παιδί χρόνια. Να λέει, εντάξει, λέει ονόματα, παιδιά, να λέει. Ξημερώ, πάει. Είναι νεκρό, έτσι. Είναι νεκρό. Είπαμε, είπε μία απάντηση, ξατά τη ζωή του. Δεν είναι νεκρό. Να λε τι απαντήσει, δεν γίνεται. Το προσβάλλει συχτρά αυτόν. Ρε εσύ, σκέψου θέση και χρόνια. Από το 80. Να του πεις εθνικότητα, θες. Λέω εγώ, υπηκότητα. Τι να του πω τώρα, δεν μπορεί να είναι Αμερικανός. Αφού δεν είναι ο Μπάρλο, δεν είναι Αμερικανός. Έλληνας είναι, άντε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Δεν γίνεται. Δεν έχω καμία απέτηση από την επιχείρηση. Υπογράφεις, ημερομηνία και εντάξει, γεια σας. Για πολλούς λόγους. Πιστεύω ότι ο Τσαλτίδης θα το έχει απαντήσει. 100%. Ο Τσαλτίδης, όχι στο πρώτο ίσως, στο δεύτερο το έχει βρει. 100%. Τον υποτιμάς πάρα πολύ αυτόν τον παίκτη. Ο πρώτος θα απαντήσει να πάρει γυαλιά ηλίου. Ναι. Ναι. Ψάχνουμε, κυρίες και κύριοι, τον δεύτερο rebounder της ιστορίας του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ από την Α1 και μετά. Από το 86 και μετά. Από το 86 μέχρι σήμερα. Ο δεύτερος rebounder του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο πρώτος είναι, εννοείται, ο τεράστιος, ο μοναδικός, ο απλησίαστος από τα κορυφαία σέντερ στην Ευρώπη. Παναγιώτης Φασούλης. Τώρα μισή. Άμα, με έκοψε. Απίστευτο. Στο Παναγιώτης με έκοψε. Απίστευτο. Φασούλας. Τεράστιος πάνι. Τεράστιος. Ο Φασούλας, ρε παιδιά. Ο Φασούλας. Όπως έλεγε και ο. Θυμάσαι πως έμπαινε στο γήπεδο. Όταν έβγαινε για προθέρμανση. Αυτός θα απαντήσει. Έλα εδώ, ρε γίγαντα. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Άμα το πούμε, τι. Θα πεις όμως, αν πηγαίνει το μυαλό σου. Ναι. Ο δεύτερος rebounder στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ναι, από το 1986 και σήμερα. Ο δεύτερος. Ο πρώτος είναι ο Φασούλας. Άστο. Ο δεύτερος. Πάει κάπου το μυαλό σου, κλείσει την πόρτα, πες στο Σωτήρι. Γιατί έχουμε διαγωνισμό. Δημήτρη. Πες στο Σωτήρι. Ποιον είπε? Το Μακαρά. Έλα, έλα, φύγετε και οι δύο μαζί. Εσένα σου επιτρέπω να πηδήξεις από το παράθυρο. Τι ακούμε, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει άθλημα στο οποίο. Ο Μακαράς. Παίζεις εδώ με τα χέρια, τρως, με τα χέρια. Κάνεις κάτι άλλο, ναι. Τα κάνεις όλα. Τι είναι αυτό, Ηρακλής? Πω, πω, ρε φίλε. Σαν Αργεντινή είναι, ρε φίλε. Τρασί, νόμιζα μου, μου φέρει Αργεντινή. Ωραία. Τρασίλα, Ηρακλή, Μακρυμάνη και Γαλάζια, άσπρα φαρδιά. Γεια σου, Δημήτρη Λίντς. Φορέθηκε αυτό. Κεράσου, έχω γενέθλια, κεράσου έξω. Α, δεν φορέθηκε. Mm. Όχι, από τον Ηρακλή φορέθηκε, λέω, από την ομάδα. Α, όχι, δεν φορέθηκε. Αφού είναι ούτε εταιρεία, τίποτα δεν βλέπεις, εσύ. Ναι. Εντάξει. Ήρα, 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 ήρα. Ευτυχώς ακούστηκε. Κέρδισε. Κέρδισε. Κοίταμε. Που λένε. Ο Γιώργος ο 7-12 κέρδισε. Το βρήκε. Πες το επίθετο. Πες το, πες το. Δεν Κυριατζίδης. Γιώργος Κυριατζίδης. Ο τάδε ρε. Έτσι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Κάτσε, ρε μεγάλε. Άρα το λέμε. Α, ο Τσαλτίδης θα το βρει. Ο Τσαλτίδης. Λοιπόν, ο δεύτερος. Το είδε, το είδε. Αλλά τώρα το είδε, εντάξει. Ο δεύτερος rebounder στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Απάντησε, Βαγγέλη. Από το 86 μέχρι σήμερα. Με τον Φασούλα. Ο δεύτερος. Ο Γιαννούλης. Κάνει εκπομπή στο λίγο στο Σωτήρη, Σωτήρη, ο Γιαννούλης. Το έγραψε το G-Point. Ο Σωτήρης. Πώς δεν πήγε το μυαλό σου, ρε? Έπαιξε στον ΠΑΟΚ τόσα χρόνια. Είναι και ικανότατος, έτσι. Συγγνώμη, Σωτήρη. Γιάννη μου, επειδή μας ακούς. Και είπες πέντε παίκτες. Δεν ήταν ο Γιαννούλης. Τώρα σου το λέμε και κάνεις, παίρνεις μία έκφραση. Άντε. Ναι. Εγώ απαιτώ να έρθει τώρα. Τώρα. Να έρθει. Όχι, να μην έρθει ο Γιάννης, γιατί είναι και λίγο ευέξαπτο. Να έρθει ο Γιάννης τώρα. Και να πει δυο λογάκια στον Σωτήρη Δασκαλάκη. Συγγνώμη, εγώ θέλω να του πω ότι θέλω να είμαι δίκαιος με όλους. Δηλαδή, τώρα, αν μπει ο Γιαννούλης και του κάνει μια τίνγκ στο αυτί, εγώ δεν θα πω α, τον αλυταρά τον Γιαννούλη. Θα πω μπράβο στο Γιάννη τον Γιαννούλη. Το βρήκε και εδώ ο φίλος ο Τάσος, ενώ ο άλλος ο Μανώλης τι έγραψε, ρε παιδιά. Βαγγέλης Μαργαρίτης. πλάκα-πλάκα όμως το παιδί, τι, μπήκε πέμπτος. Ναι. Αυτό, αυτό, με αφορμή αυτό το είπες. Μπήκε πέμπτος. Ο οποίος είναι ίδιος με τον Ιρλανδό τον ηθοποιό. Ίδιος, το είχα βάλει Luca Like Quiz, ίδιος, που είναι στο Hollywood χρόνια, ο Ιρλανδός. Ίδιος ο Μαργαρίτης. Ίδιος. Όταν τον πρωτοείδα, λέω μη χειρότερα. Τι πήρε ο ΠΑΟΚ, λέω. Ιρλανδό, ηθοποιό. Ίδιος, ξεχνάω τώρα. Όχι ο Colin Farrell, ο άλλος, τον ξεχνάω. Τον ο έχω δει. Ο Μπέρι είχε τρομερή ικανότητα στο rebound και στο rebound. Ναι. Λόγω δακτύλων, φίλε. Ναι, αυτό με τα δεν πηδούσε, με τα, τα κροδάκτυλα, ναι. Κλέφτης μεγάλος. Λες και τη γράπωνε με τα νύχια. Κλέφτης, εσχρός κλέφτης. Ναι, ναι. Ναι. Πολλά rebound τα έπαιρνε σε δύο χρόνους. Ναι. Έκανε έτσι και σχεδόν όλα, λέει ο Σωτήρης. Ναι. Ο Ρόντμαν. Ναι, ναι, ρε, εσύ. Ναι. Ο Ρόντμαν ναι. Είχε και φοβερό timing. Που ήταν ο καλύτερος rebounder. Σωτήρη, κοντός. Σου το έχω πει. Από τα πιο ωραία μου μια μισά ώρα στο Λίμπερο, ως ακροατής, ήτανε πριν δύο χρόνια όταν ο Ζαγόρας έβγαλε μεσημέρι τον Κώστα τον Μήτογλου. Τον Δημήτρη, συγγνώμη. Δημήτρη, ο Στόπερ. Ναι. Του πάω, ο Στόπερ. Δημήτρη Μήτογλου. Πρώην Σιντερφόρ. Λέει, θα ακούσετε Δημήτρη Μήτογλου, δεν θα μιλήσουμε για μπάλα ούτε μισό λεπτό.
Για μπάσκετ. Ούτε μισό. Μόνο για μπάσκετ με αφορμή την παρουσία του γιου του στο κολεγιακό κτλ. Λέω τώρα να τα πάω να βάλω να κάνω CD να ακούσω. Δεν είναι πολύ καλό, πολύ δυνατό. Το Μίτογλου τώρα, καθόλου για μπάλα, για μπάσκετ, δάστο. Πάω, σκαλίζω να βγάλω, λέω τι να ακούσω, σκαλίζω, κάνω, ψάχνω κάτι. Ξεκινάει ο Μίτογλου. Στο Sky παίζει θέμα ένα χρόνο χωρί τον Μάριο. Μάριο, δεν σε ξεχνάμε. Το παιδάκι στο Μενίδερ που έχει τη σφαίρα. Α, το παιδάκι είναι. Ναι, ρε, η σφαίρα, ναι. Ναι. Τι να πει στου γονεί αυτού, τι να πει στον πατέρα αυτόν. Μάριο, το λέγανε το παιδάκι. Ναι, ναι, ναι. Βγαίνει, παίζει στο μπαλκόνι και φεύγει. Και προχθέ το άλλο παιδάκι 13 χρονών κάπω έτσι. Το κοριτσάκι, συνάμψε. Έφυγε. Το κοριτσάκι. Εκεί, όχι. Εκείνο μπαμ τον πυροβόλησε, το δολοφονήθηκε. Όχι, δεν πυροβόλησε. Ο Μάριο ήταν. Από επεισόδιο ήταν. Πήγε για άλλον και εκεί ο Κρεοπόλη. Τέλο πάντων. Λέγε. Καθηλωτικό Κώστα Δημήτρη Μίτογλου. Έπαθα πλάκα. Έχω μείνει παγωτό. Ιστορικά ή τεχνικά. Δεν το πειράζω. Για ό,τι έλεγε τα πάντα. Σαν πατέρας με συγκίνησε. Για το μπάσκετ. Και φτάνει στο σημείο που πάνε με τη γυναίκα του στην Αμερική να δουν το γιο του. Α, ωραίο. Προσγειωνόμαστε, λέει. Μας περιμένει εκεί το παιδί. Μαζί με το παιδί με κάποιον οδικά από το κολέγιο. Κάτι δεν ξέρω τι. Παίζει το Παναθηναϊκό το παιδί πλέον. Αγκαλιές κακό. Λέει εντάξει, έχω βουρκώσει κτλ. Παίζει στο Παναγία. Έκανε ωραίες δηλώσεις το παιδί. Μετά το πρώτο μάτς. Μπαίνουμε, λέει, στο αυτοκίνητο. Αυτά. Λέει, τι λέει ρε μικρέ, τι γίνεται εδώ ρε σιλέ, πώς πας, για πες μου. Τι να γίνει ρε μπαμπά. Σηκώνομαι, λέει, ψηλά, πιάνω την μπάλα και βγαίνουν κάτι μαύρα χέρια και μου την παίρνουν. Εσύ το πιάνεις. Σηκώνομαι, λέει, ψηλά, πιάνω την μπάλα και βγαίνουν κάτι μαύρα χέρια και μου την παίρνουν. Εντάξει, ο γιος του, Κωνσταντίνος, νομίζω. Μίτογλου, Κώστας Μίτογλου, νομίζω. Νομίζω. Αυτά. Πηγαίνουμε σε break. Άμα την επιστροφή μας, ανοιχτές γραμμές 2310-287-888. Δεύτερη ώρα στην Τρόικα. Εδώ στον Λίμπερο. Μεγάλη μέρα σήμερα. 8 Ιουνίου. 8 Ιουνίου, ιστορική μέρα για όλο το έθνος. Γεννήθηκε αυτό το καμάρι. Τεράστιο πλάσμα. Πού γεννήθηκες, Μάρια? Θεσσαλονίκη, Κάστρα. Επειδή ακούνε τη συνέχεια που λέω για τον ΤΕΠΟ. Μα μη σε έβγαλε. Εγώ γεννήθηκα άνω πόλη. Εννοώ. Η κλινική στο κέντρο ήταν, εντάξει. Άνω πόλη και κάναμε τα γενέθλια ενός έτους. Έκλεισα ένα έτος, ναι. Και την επόμενη μέρα φύγαμε γιατί ο πατέρας μου δεν ήθελε να. Ήθελα να μεγαλώσω σε μια πιο αστική περιοχή, ρε παιδί μου. Πιο... Στα Κάστρα, πού περίπου ήσουν? Ο μπαμπάς μου ήταν χρόνια αιώνες στα Κάστρα, έτσι. Τη λάτρευε την περιοχή. Περίπου. Στην μεγάλη, Πυργίου... στη μεγάλη την Πορτάρα, ναι. Στο καφενείο του πρώτη που κάνει και στροφή το λεωφορείο, κάνει όπιστε για να στρίψει, να τρελαίνομαι. Α, εκεί. Αν το δεις το σπίτι που είχαμε, θα κλάψεις. Ωραία είναι, κύριε. Γιατί... Πτήση πάνω τον Θερμαϊκό ήταν. Πολύ ωραία, αλλά πέραμε τότε τα χρόνια και λίγο. Πήγε στον ΤΕΠΟ και στην ανάληψη. Ρε. Και ήταν περιοχή full Ηρακλής, έτσι. Full Ηρακλής. Εννοείται, full Ηρακλής. Που απλά τότε ξεκινούσε και ανέβαινε ο ΠΑΟΚ. Για ποια λες, Μάρια, περιοχή? Εκεί πάνω. Φούλη να κλείσει. Σου πω. Μπες και διάβασε βιβλία και περίμενε λίγο. Το λέει στο ντοκιμαντέρ του ΠΑΟΚ. Πώς ήταν εσύ το που λένε μου που μιλάει πιο πολύ από όλους? Ο Τσίντογλου. Ο Τσίντογλου. Κλαίω. Και πολύ σωστή επιλογή να μιλήσει αυτός πιο πολύ από όλους. Ο Τσίντογλου. Στο μικρό. Φώτης. Νότης. Νότης. Νότης Τσίντογλου. Ναι. Τον καλημερίζουμε με ατελείωτο, με περιόριστο σεβασμό. Με ατελείωτο σεβασμό. Το λέει. Στα Κάστρα, η παλιά την Παγιάτιδες Ηρακλειδής, δεν μόνο Ηρακλειδής έβρισκες στη δεκαετία του 50. Ο μπαμπάς μου έλεγε μέχρι να κατεβώ κάτω στο κέντρο, μήπως καλημέρα, έλεγα μόνο Ηρακλειδής. Στις φυλακές μου συνούσε μέσα. Όχι βρεσί, όχι βρεσί. Εντάξει, ανένα τον. Δεύτερη ώρα με Media Markt, η οποία παρουσιάζει την, μεταξύ άλλων, την πρωτοποριακή υπηρεσία TV Calibration. Μέρο TV Calibration βλέπεις απόλυτα ρεαλιστικά χρώματα στην τηλεόραση, απολαμβάνεις στο maximum τις δυνατότητες της τηλεόρασής σου. Αν λοιπόν αποφασίσεις να πάρεις μια καινούργια τηλεόραση, που τώρα είναι μια τέτοια εποχή, αξίζει να την απολαύσεις στο maximum. Εξειδικευμένοι τεχνικοί θα αναλάβουν να ρυθμίσουν την τηλεόρασή σου για να έχεις απόλυτα ρεαλιστικά χρώματα, σαν να είσαι μέσα στην εικόνα. Μάθε πες τώρα και για το TV Calibration σε ένα κατάστημα Media Markt. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες ένας είναι ο προορισμός Media Markt. Χρόνια πολλά, Μάριέ μου, υγεία εύχομαι και τα καλύτερα. Να είσαι καλά, Μάνο, ο Μίστερ Μπέργκλερ, που από χθες είναι μαζί μας.
και υποσχέθηκε να φέρει για Τσαλτίδη και Τσορμπατζόγλου από εδώ, θα το κάνει μέσα στις επόμενες μερούλες, τρελό μεσημεριανό. Τρελά. Πέμπτη ή Παρασκευή. Τρελά μπερ... Πάει, πέρασε. Την Πέμπτη ζυγίζομαι, γι' αυτό σου λέω. Μην το κάνει πριν και. Α, την ερχόμενη, πέμπτη, ερχόμενη ή Πέμπτη ή Παρασκευή. Ναι. Ακούν, ακούν τα παιδιά. Ξεκινάει και το Μουντιάλ. Και, και όλο το επιτελείο. Αν μπορούν εκείνες τις μέρες. Ναι. Να κάψω. Δηλαδή, αν στο φέρουν Τετάρτη, ας πούμε, θα πεις εσύ το διάδορο, εσύ φύγει από εδώ πέρα. Σου το πιστεύω. Θα το κρατήσω και το φάω την Πέμπτη. Οπότε θα το αδικήσω. Θα το πάρω το ψυγείο. Σε συμφέρει ότι ζυγίζεσαι την Πέμπτη. Ναι, Πέμπτη πρωί. Άρα εσύ θες, α, από Πέμπτη μεσημέρι. Θέλω Τετάρτο, ναι. Τρίτες να τρώω. Μπράβο. Εντάξει. Πλακώνουμε στα γιαούρτια και στα τέτοια. Εντάξει, φάε Τετάρτη, άμα στο φέρει, ας πούμε, μεσημέρι, τίποτα άλλο μετά. Δεν είναι έτσι. Τίποτα άλλο, ρε φίλε. Δεν είναι έτσι. Δεν, ναι. Μην πας και φας το βαθύλακο, κανένα βούβαλο μετά στο σπίτι, στο βαθύλακο. Κάνα αγριογούρουνο. Στο βαθύλακο δεν έχουμε θέμα, θα φάω γιαουρτάκι. Εδώ η Θεσσαλονίκη, η Ξελογιάστρα. Δε νάζια, δε νάζια εκεί, δεν υπάρχει αυτό. Τι έγινε με αυτό. Λοιπόν, Μάνο, καλημέρα, ευχαριστούμε καλά και όλα τα παιδιά και στον Μπέρλερ, εσύ στην Καλαμαριά. Στο τη μεταμορφώσεως 5. Δεύτερη ώρα επίσης με Διαμαντής Κέτερινγκ και το κτήμα Αγέρινο στο 18ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αγίου Αθανασίου. Τηλέφωνο 2315-3525 για εκδηλώσεις, για πάρτι, για γάμους, για βαφτίσια, για μεγάλα συνέδρια. Έως 3.000 άτομα στο κτήμα Αγέρινο από τα Κέτερινγκ Διαμαντής και CFD Carpets Κολοκυθάς. Για καθαρισμό χαλιών στρωμάτων, παπλωμάτων. Μίλησα με γιατρό που είχαν κάνει κάτι, είχαν εκεί πριν 2 χρόνια στο Αγέρινο και το ύμνησε. Που τον είδα χθες. Παθολόγος, άνθρωπος, κάτι τέτοιο. Που πολλά πρωινά μας ακούει. Και είχαν κάνει κάτι συνέδριο, κάτι τέτοιο. Πήγαν μετά από συνέδριο εκεί, κάτι τέτοιο. Και το χιλιοίμνησε, λέω, το ξέρω. Πήγα τέτοιο. Πήγα βάφτιση, λέω, Μαρίας Τσαλτίδου. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί τρέχουν. Γιώτα Νέγκα, η μεγάλη αυτή λαϊκή φωνή απόψε. Στη Μονή Λαζαριστών, 2 διπλές προσκλήσεις για την Γιώτα Νέγκα. Όσοι δεν κερδίσετε, να ακούσετε και στο μήνυμα, θα δίνουν αρκετές για Γιώτα Νέγκα σήμερα τα παιδιά. 3 μονές για το Made of Stone Festival απόψε στο Wii. Και για αύριο Σάββατο, 3 διπλές για το live των Seahorse, η νέα μπάντα του Ασκληπιού Ζαμπέτα από τις Τρύπες, του Αλέξη Αποστολάκη, του Νόμικα από τους Sleeping Pillow. Για όλα αυτά, FM και ονόματα επώνυμο, το σχετικό, τα σχετικά αποστολή στο 54526. Η χαμένη καβατζόνη δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express. 2310-287-888. Ανοίγουμε γραμμές για να σας ακούσουμε για τα ποδοσφαιρικά, για τα μπασκετικά, για τις ευχές σας στον συνάδελφο, ο οποίος σήμερα έχει γενέθλια. Για μπάσκετ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, για ό,τι άλλο συμβαίνει δεξιά-αριστερά, για Μουντιάλ, ήδη η Εθνική Ισπανίας έφτασε στη Ρωσία. Το άλλο Σάββατο νομίζω έχει Πορτογαλία-Ισπανία. Μπαίνουμε δυναμικά στο κλίμα. Και, με αφορμή τα γενέθλιά μου, στέλνει το πιο έξυπνο, το πιο παιχνιδάτο μήνυμα σχετικά με μεγάλα γεγονότα που έγιναν ή μεγάλο γεγονός, σπουδαίο γεγονός για την ανθρωπότητα τη χρονιά που γεννήθηκα. Το πιο ωραίο μήνυμα, καβατζόνι και ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Αντώνη Φίλου. Περιμένει γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα σα. Γεια σα, τι κάνετε. Καλημέρα, λατρεμένη κύριε Κώστα, καλημέρα. Ο παδός της ΑΕΚ. Υποστηρικτής της ΑΕΚ. Ο παδός του Πιερικού μόνο. Ο σωστός. Και του Ολύμπου Κατερίνης πριν γίνει ένωση. Λοιπόν, ωραίος. Διαβάζω, είχε η εφημερίδα Documento ένα βιβλίο 1930-2018, ιστορία του Μουντιάλ, μύθη και είδωλα. Κάτσε, πότε αυτό, πότε αυτό? Το περασμένο Σάββατο. Αυτό που μας πέρασε την Κυριακή, το Documento βγαίνει Κυριακή. Ναι, Κυριακή η εφημερίδα. Τώρα που μας πέρασε την Κυριακή αυτή. Ή την προηγούμενη. Ναι, λοιπόν, την προηγούμενη μάλλον. Ναι, την προηγούμενη. Και το διαβάζω τώρα και ναι. Λίγο συγκινήθηκα. Ναι, πες μου πρώτα χρόνια πολλά. Έχω γενέθλια σήμερα και μετά. Α, χρόνια πολλά. Δεν το άξουμε. Να είσαι καλά. Να είσαι υγιής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κώστα. Λοιπόν, θα σου πω το εξής μόνο. Συγκίνησέ με, διάβασε με αυτό που θέλεις. Ότι είχα την τύχη, την τιμή, αν θέλετε. Να γνωρίσω από κοντά Γιούλα Λόραντ, Φέρεντς Πούσκας και Χιντεγκούντι. Από αυτούς τους τρεις θα ήθελα σαφώς να είχα γνωρίσει τον Χιντεγκούντι.
Λοιπόν. Λέγανε ότι έστρεμε την μπάλα με το κεφάλι πιο μακριά από ό,τι με τα πόδια. Όχι, εκείνος ήταν ο Σάντορ Κότσης, ο χρυσοκέφαλος. Σίγουρα, ο Κότσης, sorry. Sorry εγώ, sorry εγώ. Ναι, ναι. Και είχε γίνει εδώ το πρωτάθλημα τη δεκαετία 80 της Εθνικής Νέων. Και έπαιζε η Ουγγαρία και με φωνάζει ο πρόεδρος που είχα κάνει πιο μπροστά. Ναι. Θυμάσαι μικρό Χιντεκούτη, μικρό θυμάσαι. Νομίζω Νάντορ. Ναι. Νομίζω, δεν είμαι, σίγουρος. Ναι, εντάξει, okay. Δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Και με φωνάζει. Εδώ μεταξύ βλέπω εγώ τον Τέζο Μπούτζακ, τον οποίο είχαμε προπονητή και έκανα παρέα στη συνέχεια μαζί του, ναι. Και παίζαμε το γαλλικό τον μπιλιάρδο μαζί. Ναι. Λοιπόν, ανταλλάσσουμε χειραψία, αγκαλιαζόμαστε και μου λέει ο πρόεδρος μου, αυτός ποιος είναι. Και του λέω, Ντέζο, ποιος είναι, μου λέει ο Χιντεγκούτη. Μόλις μη είπε ο Χιντεγκούτη, προσκύνημα. Λέω, πες του στα ουγγρικά αυτό που θα σου πω στα ελληνικά. Πες του ότι είναι ο τρίτος επίγειος ποδοσφαιρικός θεός των παιδικών μου χρόνων, μετά από Γιούλα Λόραντ, μετά από Φέρεντς Πούσκας που γνώρισα και Γιούλα Λόραντ, γιατί το 72 με πήρα με την εκπαίδευση ένα μήνα στο Βουδί και πήγαινα και τον έβλεπα εκεί που προπονούσε τον Παναθηναϊκό και στη Ριζούπολη την Εθνική και εκεί γνώρισε και τον Παναγούλια με τον Μπίλι Μπίγκαν που με φιλοξένησε. Ο Βορειοϊρλανδός. Για δύο ώρες στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, τρίτος επίγειος ποδοσφαιρικός θεός των εφηβικών μου χρόνων ή παιδικών, είπες. Των παιδικών μου χρόνων. Των παιδικών μου σημειώνω. Και του λέω 6-3 στο Γουέμπλι, 7-1 στη Βουδαπέστη. Ναι. Με την Αγγλία, λέω, με την Αγγλία. Η πιο μεγάλη βραδιά ναι, της. Με την Αγγλία, με την Αγγλία. Το 53 είναι, 54? 6 μήνες, ναι. 6 μήνες, λέει. Το ναι που πάει, 53-54. 6 μήνες προπονιόμασταν σε ίδιες κλιματολογικές συνθήκες και σε ίδιες διαστάσεις γηπεδικές. Γιατί Wembley. Τότε το Wembley είχε τις μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι επιτρεπόμενες είναι 90x60, το Wembley είχε 110 μήκος. Έτσι. Λοιπόν, και λέω, 3 γκολ έβαλες στη Βουδαπέστη και 2 γκολ έβαλες, με κοιτάει παράξενα και του λέω ότι είναι της Εθνικής Ουγγαρίας εκείνη την ώρα και σηκώνεται και αγκαλιαζόμαστε και πάει συγκινημένος είμαι, δακρυσμένη και του λέει τον Ντέζο, λέει στην Ουγγαρία τώρα αν τα ρωτήσεις αυτά δεν τα ξέρουν. Δεν τα ξέρουν. Ναι. Δεν περίμενα λέει αυτό να γίνει. Όσον αφορά δε για τον Ιλόφσκι που είχαμε εμείς εδώ, το γήπεδο της Βάσας Βουδαπέστης έχει πάρει το όνομά του. Λέγει, όπως το Καμάρα της Ριζούπολης λέγεται Γεώργιος Καμάρα. Έτσι το γήπεδο της Βάσας Βουδαπέστης πήρε το όνομά του και έχω δει τον Φέρεντς Πούσκας να τον χαιρετάει με υπόκληση. Μα συγκινείς. Ωραία κύριε Κώστα, επειδή περιμένουν άλλοι τρεις. Μα συγκινείς, τεράστιο μάθημα ποδοσφαιρικής ιστορίας. Να είσαι καλά. Μα συγκινείς πραγματικά. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Κλείσε. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, κλείσε τη συσκευή. Κλείσε τη συσκευή τελείως που μας ακούς. Κλείσε. Ναι, ναι, την έκλεισα. Πρώτα απ' όλα να σου ευχηθώ να είσαι γερός και δυνατός. Σε λατρεύω. Χαίρομαι που ζεις. Θανάση, καλημέρα. Νόμιζα ότι έχεις πεθάνει. Τέτοια μέρα. Έχεις να βγεις την Παρασκευή παραμονή του Liverpool Real. Νόμιζα ότι έχεις πεθάνει. Όχι, και μετά. Μια μέρα μετά, λόγω τα χρόνια που πέρασαν, ναι. Έχεις πάθει λίγο Alzheimer και όχι, ξεχνάς. Δεν βγήκες λίγο μετά, όχι. Την επόμενη μέρα, ναι. Σίγουρα. Ναι. Α, ναι, ζητώ συγγνώμη εγώ. Είναι. Ναι, ναι, ναι. Και σε άκουσα από χθες το απόγευμα σε Σαββόπουλο Τσαλτίδη. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι. Να λες για τον αγαπημένο σου. Μαϊντανοί, είμαστε βγαίνουμε. Σε λατρεύω. Λέω, Άρης και Λίβερπουλ. Λοιπόν, είναι του χρόνου τέτοια μέρα να σε ξαναπούμε χρόνια πολλά. Λοιπόν, ένα στο δεύτερον. Κάνε ρε φίλε μία, πώς το λένε, πες λίγο την 20διάδα θα είναι, 24διάδα θα είναι της Εθνικής Αγγλίας και οι παίκτες που την απαρτίζουν, σε ποιες ομάδες παίζουν, για να δούμε τι κάνουμε ρε παιδί μου, θα το σηκώσουμε. Τι να σηκώσουμε ρε φίλε. Το κάναμε πριν με τον Δημήτρη, πριν από λίγες μέρες, αν θες το κάνουμε. Και κλαίγαμε μισή ώρα μετά, τι να σηκώσουμε. Το κάναμε, το κάναμε, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, Όχι. Σέχασέ το, ναι. Ίσα ίσα υπάρχει, αυτή έτσι, που είναι πολύ εγκλεζίλα ομάδα. Παρουσία τιμής ένεκη, δηλαδή, θα περάσει.
Τι, δηλαδή πάλι, ξέρω εγώ, δεύτερη στον όμιλο και στο επόμενο. Και αν, και αν είσαι δεύτερη, ναι, ναι. Καλά ρε γαμότο, έχουμε τόσα νέα παιδιά φέρελπις εκεί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πες δύο, που δεν πήρε και θα έπαιρνες εσύ, πες δύο. Όταν το ακούω αυτό, πες ποιους. Γιατί τον απορρίψει είναι εύκολο. Πες ποιους, πες δύο. Περίμενε, Καταρχήν θεωρώ το δεξί μπακ ο Άρνολτ και το αριστερό ο Ράσφορντ, αυτοί οι δύο, ότι είναι, θα είναι οι αποκαλύψεις του Μουντιάλ. Και εγώ, και είναι πάρα πολύ καλή σε ταχύτητα, σε τεχνική, σε όλα. Ναι, έτσι. Και εγώ, το πιστεύω. Από τερματοφύλακα πώς πάμε. Εκεί είναι λίγο φτώχεια. Ο Σίλτον είναι. Εκεί είναι λίγο επικίνδυνο. Ο καλύτερος είναι ο Πίκφορντ της Everton. Ο καλύτερος. Φαντάσου. Μα, κατάλαβα. Και αριστερός παίζει το αριστερό μπακ της Everton. Όχι. Ο Πίρς. Όχι, όχι, αριστερό μπακ είναι. Πες το να. Ο Ντέλφ της City. Είναι δύο, έχει ο Ντέλφ τη City. Ένα άλλο ρε. Πιο και μεγάλος, ο. Ελπίζω Μάρια. Ο Γόκερ είναι δεξιά. Ναι. Ακούς Μάρια, ελπίζω αυτό όταν θα πιάσει την μπάλα από λάθος μεταβίβαση των χαφ της αντιπάλου ομάδος να την δώσει στο αριστερό εξτρέμ που είναι μόνος και φωνάζει δώσε την μπάλα βλάκα και να μην τη δώσει στο δεξί τον μπακ. Ωραίος. Για να κλείσουμε, με Χέντερσον είσαι ήσυχος στη μεσαία γραμμή. Κοίταξε να δεις. Ατύχησε στο ένα πριν μερικές μέρες. Ελπίζω ρε παιδί μου να συνεχίσει να γυμνάζεται για να το σηκώσει. Ας πούμε με την εθνική ομάδα. Τι να σηκώσει. Έγινε καλημέρα. Δώσε και να δείτε γιατί έχω τα ονόματα. Πράγμα. Ωραία. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα επόμενος. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα αδερφέ. Όνομα καλημέρα. Και ομάδα. Καλημέρα. Ανδρέας από Bronx. Είμαι ο Ανδρέας από το Bronx. Από τον Bronx. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Να σε καλά Ανδρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ό,τι επιθυμείς. Τι επιθυμώ μια μέρα να ζήσω Ηνωμένες Πολιτείες για πάντα. Ό,τι κάνεις εσύ. Ο Φιλαράκο, να σου πω κάτι για τη Νέα Υόρκη που σου αρέσει, που φαίνεται. Ναι. Η Νέα Υόρκη είναι μια χρυσή φυλακή. Μια χρυσή φυλακή. Όχι. Άντε, έλα εσύ εδώ πέρα στην Πουγατσούπολη να πάω στη χρυσή φυλακή. Όχι. Όλοι θέλουν να φύγουν, αλλά δεν βρίσκει κανένα στο κλειδί να φύγει. Και το κλειδί είναι τα λεφτά. Θέλουν πιο πολλά λεφτά. Έτσι. Ακούς. Χρόνια σου πολλά, το Δημήτρη θέλω να ρωτήσω. Σοφές, σοφές κουβέντες. Μάνι, μάνι, ποιον? Το Μπλουμ, Γιάσενμπλουμ. Ο Ντάισενμπλουμ έρχεται στον πάγο. Όχι, πλησιάζει. Πλησιάζει όμως. Πλησιάζει, γιατί οι εφημερίδες εδώ τα γράφουν και αυτά. Καλά, ρε, στη Νέα Υόρκη. Συγγνώμη, γράφει η Σέρα Τρίμπιουν για τον Ντάισενμπλουμ στον πάγο. Πώς τη λέει την ελληνική στην Αμερική? Εφημερίδα. Όχι, μωρέ, μια ελληνική εδώ πέρα. Κήρυξ. Ο εθνικός Κήρυκας. Ο εθνικός Κήρυξ. Και γράφει ότι έρχεται ο Βέρμπλουμ, φαντάσου. Ναι, λέει και ο Πούκης και ο αυτός που παίζει. Καλά, ο Πούκης είναι πολύ καλός. Το χωριό μου. Σαν τον Κολόμβο θα έρχεται. Οι Ηρακλειδείς έχουν και βγάζουν και διαρκεία στο εισιτήρια. Τώρα δεν μιλάς καλά. Τώρα δεν μιλάς καλά. Εμείς στην εκπομπή σεβόμαστε τις ομάδες, δεν ειρωνευόμαστε. Σε παρακαλώ. Εγώ ήμουν μικρούλης, ήμουν 20 χρονών και τους έκανα κερκίδα, γι' αυτό σου λέω. Τι εννοείς, κερκίδα τους έκανες? Εννοώ ότι έχει κόσμο, νεολαία, αυτό θέλω να πω. Έχει νεολαία που πάει και βλέπει, αυτό θέλω να πω. Ο Ηρακλής, βέβαια, έχει πολύ οργανωμένους οπαδούς που είναι πολύ δυναμικοί. Γι' αυτό άκουσα που έβγαλε ο σύλλογος να πάρει διαρκεία, γι' αυτό παρακολουθεί. Βέβαια, ναι. Θα πηγαίνω κόσμο. Έχει ανάγκη τα διαρκεία. Μια απορία, ποια χρόνια πήγες Αμερική? Το 83. Το 83. Ξέρεις με ποιον ήμουν στο αεροπλάνο μέσα? Με ποιον? Μέσα στο αεροπλάνο που ερχόμουν, θα σε ρωτήσω. Το Λευτέρη Κογκαλίδη. Που ήταν στο ράδιο που είχε. Πλάκα μου κάνεις. Μιλήσαμε πριν ένα μήνα. Κλαίω με Λευτέρη Κογκαλίδη. Κλαίω. Να το πεις ότι ήμασταν στο ίδιο τη θέση μαζί, εγώ αυτός και ο Κυριακίδης. Ο φωτογράφος που πέθανε. Ο Γιάννης. Θα σε θυμάται σίγουρα, θα καταλάβει. Εκείνοι γυρίσανε όμως. Θα σε θυμηθεί, αν πω ήταν. Εγώ το έσκασα. Έγινε, καλημέρα, να σε καλά. Ωραίος. Πάμε, επόμενος. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι. Γεια σας. Πει τον Καλίδη στη Σωτήρη. Α, ο Ανδρέας τότε πηγαίναμε μέχρι το 83. Ναι, 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 αδερφέ. Όνομα και ομάδα, φίλε. Πέτρος είναι το όνομά μου, Αριανός είμαι. Πέτρος, ο παδός του Άρεος. Καλημέρα, Πέτρο, να είσαι καλά. Καλημέρα. Λίγο για μπάσκετ, εγώ θα ήθελα να μιλήσω. Ναι, για όλο αυτό το αντιολυμπιακό μένος που υπάρχει στο μπάσκετ. Να πω στους περισσότερους, από ό,τι βλέπω δηλαδή στα social media και γενικότερα από εδώ πέρα από Θεσσαλονίκη, να ενημερώσω γιατί σίγουρα πολλοί δεν θα ξέρουν από μπάσκετ. Δεν ισχύει αυτό που λες. Δεν ισχύει αυτό που λες. Όχι, Δημήτρη, ισχύει. Όλοι βλέπουν τι διαιτησία έχει ο Παναθηναϊκός και αρχίζουν και συμπαθούν τον Ολυμπιακό από αυτό το πράγμα. Δεν ισχύει αυτό που λες. Ότι όποιος, επειδή ισχύει, αυτό θέλω να πω όμως, μαζί σου είμαι, ότι όποιος ξέρει από μπάσκετ, ξέρει ότι ο Ολυμπιακός του ποδοσφαίρου στο μπάσκετ είναι ο Παναθηναϊκός. Ναι, μιλάμε ότι. Όργια γίνονται, όργια.
όργια και όχι μόνο φέτος. Γενικότερα όλα τα χρόνια. Και επομένως δηλαδή το γεγονός ότι είμαστε κατά του Ολυμπιακού γιατί είναι το κράτος και η... όχι, δεν έχει σχέση. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν έχει σχέση με τον μπάσκετ. Όχι. Δεν έχει καμία σχέση με τον μπάσκετ. Δηλαδή το φάουλ που δίνει χθες στον Παπαπέτρου για να τελειώσει το παιχνίδι ουσιαστικά. Χθες ήταν μία φάση, εντάξει, τραβηγμένη. Αυτό που έγινε στο πρώτο μάτι ήταν το σκάνδαλο των σκανδάλων. Όργια. Όργια. Συμφωνώ 100%. Απλά έτυχε να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αλλά στο χθεσινό παιχνίδι, η συγκεκριμένη φάση που είναι καθαρό επιθετικό φάουλ, βέβαια, γιατί το τραβάει. Και οι δύο, εντάξει. Τέλος πάντων, ναι, δεν είναι φάουλ που το δίνει στα 35 δευτερόλεπτα. Ναι, δεν δίνεται. Αλλά από την άλλη, βέβαια κιόλας, θα πούμε ότι ούτε ο Ολυμπιακός φυσικά είναι η άγια ομάδα, γιατί αν οι άγιες ομάδες θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε εμείς που είμαστε τα λιμά, ας πούμε, σε σχέση με τους δύο παντοκράτορες. Δηλαδή πιστεύω ότι αν, και δεν το λέω μόνο για τον Άρδα, πιστεύω ότι αν ο Μποχωρίδης ή ο Μαργαρίτης πήγαινε στο διαιτητή και τον έλεγε αυτά εδώ πέρα τα κάνεις εσύ, όπως έλεγε χθες ο Σπανούλης στο διαιτητή, θα είχε φάει τρεις τεχνικές ποινές. Τέλος πάντων, δυστυχώς έτσι είναι το μπάσκετ και είναι πολύ χειρότερο γιατί πολλοί κόσμος δεν ασχολείται. Είναι πολύ χειρότερα από αυτά που γίνονται στο ποδόσφαιρο. Πολύ χειρότερα. Δηλαδή αυτά που γίνονται με τις παράγκες και τα τέτοια στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ γίνονται χρόνια και δεν ασχολείται κανένας και είναι οι ίδιοι εκεί για 30 χρόνια. Και δεν αλλάζει τίποτα. Τίποτα. Πέτρο, αν επιτρέπετε, και το κακό είναι ότι εμπλέκονται και οι συμπολίτες μας. Αυτό είναι το κακό. Ορίστε, ότι εμπλέκονται και οι συμπολίτες μας, πώς το εννοείς? Διαιτητικά. Α, διαιτητικά. Ναι, εννοείται. Γιατί, κοίτα, Δημήτρη, αυτό που γίνεται στο μπάσκετ και παγκόσμια, πανευρωπαϊκά μάλλον να το πω. Δηλαδή αυτό που γίνεται, ας πούμε, με την FIBA και την Πούλεμ. Μιλάμε κάτσε, τώρα δεν ότι άμα γινόταν στο ποδόσφαιρο, θα γελούσε ο κόσμος. Θα γελούσε ο κόσμος άμα γινόταν στο ποδόσφαιρο. Απλά, Πέτρο, ασχολείται το 1/20 του κόσμου, το 1/20 και μπορεί και πολλά να βάζω, και σε πολύ πιο μικρό βαθμό. Ναι, Μαρία, να σου πω κάτι. Ξέρεις γιατί σε ρώτησα κάτι λίγο. Αν θες απαντάς, τι ηλικία έχεις, αν θέλεις. Α, δεν έχω πρόβλημα. 38. Είσαι 38. Ωραία. Δεν σε ακούω. Ναι. Ξέρεις γιατί ασχολείται το 1/20 του κόσμου. Δεν είναι κάποιο άθλημα. Δεν είναι άθλημα που να τραβήξεις. Όχι, έχεις πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί και το έχω υπηρετήσει πιστά και στον Άρη παιδικό ήμουνα. Την ιστορία. Από τον μπάσκετ και να γράφω. Γιατί δεν το βλέπεις στις εθνικές? Η εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ ασχολείται το 18/20, ενώ το ποδόσφαιρο ασχολείται στο 2/20. Ποιο 18/20 δεν ασχολούμαι. Παίζαμε με τη Μεγάλη Βρετανία προκριματικά και το ξέραμε, το μάθαμε εκεί που μαζεμένοι βλέπουμε το ποδόσφαιρο. Είσαι λάθος. Ο κόσμος που ακολουθεί και βλέπει την Ελλάδα στο μπάσκετ σαν εθνική, ναι, είναι πολύ περισσότερος από αυτό που πότε, όταν πάει στην τελική φάση, και εγώ τη βλέπω. Και εγώ την αγαπάω και τη βλέπω κι εγώ. Πού, ενέργεια, Μάρια, περίμενε. Στο ποδόσφαιρο, αν εξαιρέσει το 2004, δεν έχει γεμίσει ένα γήπεδο ποτέ για την εθνική. Ποτέ. Δεν έχει γεμίσει. Μόνο αν εξαιρέσει το 2004. Στο μπάσκετ φιλικά να κάνει, φιλικό να Πέτρο, κάνει το παλέ. Ποια είναι η εικόνα? Γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ναι. Ποια είναι η εικόνα? Το ποδόσφαιρο, sorry για το κλισέ, είναι ο βασιλιάς επειδή ασχολούνται στη γη και η Μάο. Συμφωνώ, μα εγώ δεν πιστεύω ότι μέσα, το μπάσκετ είναι. Η ζούγκλα έχει βγάλει παικταράδες, η ζούγκλα. Συμφωνώ, μπάσκετ, εγώ δεν θα πω ότι το μπάσκετ είναι πιο δημοφιλές άθλημα από το ποδόσφαιρο. Αυτό που θα πω είναι ότι εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη δεν ασχολούμαστε, γιατί δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθείς με ένα άθλημα που από την αρχή που ξεκινάει το πρωτάθλημα, ξέρεις ότι το ταβάνι σου είναι η τρίτη θέση. Δεν έχει όραμα. Και ακόμα κι αν περάσει το ταβάνι σου, δεν θα παίξει Ευρωλίγκα. Εντάξει, ναι. Έγινε, φίλε, καλημέρα. Ωραία παρουσία, Πέτρος. Πολύ ωραία παρουσία. Αλλά ωραία δεν έχει καμία σχέση η ΠΑΕ Ολυμπιακός με όσα έχει κάνει με το μπάσκετ του Ολυμπιακού, το οποίο έχει κερδίσει το σεβασμό. Όχι, ναι. Οι άνθρωποι, ναι, οι Αγγελόπουλες δεν έχουν ούτε κάτι παρασκηνιακό, ούτε. Από όσο ακούω, διαβάζω έτσι. Ο Λεμπρόν είδες τι έκανε προχθές. Τη φάση που πέταξε την μπάλα στο ταμπλό. Όχι, αυτό δεν το είδα. Πω! Γιατί έχω δει και κάτι top 5, έχω δει κάτι ότι έχει κάνει. Στο ξεκίνημα βεβαίως του αγώνα, ναι, είναι, ναι, στο τρίποντο. Ναι, είναι στο τρίποντο, ναι. Έχει σταματήσει την τρίπλα, δεν έχει δικαίωμα τρίπλας. Ναι. Και πετάει την μπάλα στο ταμπλό και πάει και καρφώνει. Κάτσε. Λες έτσι, και είναι... έτσι την πέταξε ή έτσι, κουτάλα. Δεν θυμάμαι το. Έτσι, ναι, ωραία. Λες, okay, και είναι Χάρλεμς. Αλλά το κάνει στο τελικό. Ναι. Harlem Globetrotters. Θα στο δείξω. Globetrotters, δείξτε μου. Ψάξτε το λιγάκι. Πάμε στο. Τρέχουν οι διαγωνισμοί, παιδιά, μην ξεχνάτε. Έτσι, Γιώτα Νέγκα απόψε δύο διπλές. Made of Stone Fest απόψε στο Wii. Τρεις μονές. Βλαϊβάρα, μαγική βραδιά αυτή η αποψινή. Με Tuber, Naxatras και Mars Dead Sky από τη Γαλλία, από τη Λιόν. Και για αύριο Σάββατο τρεις διπλές. Seahorse, η All Star Banda από τη Θεσσαλονίκη στο Club 8 Ball. Break και επιστρέφουμε.
Έχουμε αλλαγή στην Τρόικα, σε ηχολήπτη. Μόλις αποχώρησε ο Τρίζας Καλάκης και ανέλαβε ο Χρήστος Κιώσης. Αν δεν ακούτε, αν ο ήχος που φτάνει στα αυτάκια σας δεν είναι καλός, κράξτε τον Χρήστο τον Κιώση. Όχι στο Τρίτο Δασκαλάκη. Τρόικα εδώ με τον Μπατζόγλου, με Τσαλτίδη, Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμάς γενεθλιάζων σήμερα. Ντάνκαν Φέργισον, στείλε τη συνέχεια. Good morning, lads. Δημήτρη που ηρωνεύεσαι, έχεις δει έστω και μ. Εκεί πέρα κόβεται, στείλε τη συνέχεια όσο είναι καιρός. Με αγωνία περιμένουμε. Τι είπε ο Δημήτρης και προκάλεσε, έχεις δει έστω και μ. Στείλε τη συνέχεια. Οι διαγωνισμοί μας είναι σε εξέλιξη για τη Γιώτα Νέγκα. Δύο διπλές προσκλησούλες. Απόψε μία ατόφια λαϊκή φωνή. Όχι σκυλάδικη, ατόφια λαϊκή φωνή. Με πολύ ωραίο τελευταίο άλμπουμ. Αν θυμάμαι καλά, με Θέμη Καραμουρατίδη, Γιώτα Νέγκα. Πριν από περίπου 10 μήνες, κάπου εκεί. Στην Μονή Λαζαριστών. Στα πλαίσια του φεστιβάλ που γίνεται εκεί, κάθε χρόνο το στηρίζει ο Λίμπερο. Πολύ πριν τον Μήνυμα, γιατί ο Μήνυμα απλά δεν υπήρχε. Τρεις μονές προσκλησούλες και αυτό για απόψε Made of Stone Φεστιβαλάρα με την μπαντάρα του Στιούμπερ από τις Έρες, τους Μάρτιν Σκάι από τη Λιόν, από τη Γαλλία, τους Ναξάτρας από εδώ, που είναι η αγαπημένη μπάντα του τελευταίου χρόνου, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, όλη την ελληνική σκηνή. Η μπαντάρα Επούτα Βολκάνο με την κοπελάρα στη φωνή που μου θυμίζει τον σκορεμένο των Alice in Chains, φανταστική Επούτα Βολκάνο, με τραγουδίστρια με παλικαρίσια φωνή. Τους Μπροντ από τη Βουλγαρία, Purp Dino από την Ξάνθη και Σέντεπ από τη Θεσσαλονίκη απόψε στο Wii. Και για αύριο Σάββατο τρεις διπλές, Seahorse στο Club 8ball. Διεκδικείς για ό,τι θέλεις. Δημήτρη, ποια είναι κοντά μας. Επειδή λοιπόν σε όλους έχει συμβεί να πάρουν μια νέα συσκευή, αλλά να χρειάζεται αναμονή πολλών ημερών μέχρι να τους παραδοθεί, αυτό ανήκει στο παρελθόν. Αν κάνεις αγορές από τη MediaMarkt, μπορείς να έχεις την ίδια μέρα στο σπίτι σου αυτό που πήρες, από κινητό και υπολογιστή έως κουζίνα, πλυντήριο, air-condition, ακόμα και ένα μεγάλο ψυγείο ντουλάπα. Αν είσαι λοιπόν ανυπόμονος, κάνεις τώρα την παραγγελία στο MediaMarkt.gr ή σε ένα κατάστημα MediaMarkt και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες ένας είναι ο προορισμός MediaMarkt. Λοιπόν, κοντά μας και το Μπέργκλερ. Το Μπέργκλερ τι είναι? Είναι το βασίλειο του Μπέργκερ στην Καλαμαριά. Δεν υπάρχει, είναι πραγματική κόλαση. Οπότε μπαίνω, δεν ξέρω τι είναι, να πρωτοδιαλέξω από τα 800 είδη που έχει σε Μπέργκερ. Για σήμερα, επειδή δεν θέλω να το βαρύνω, θα προτιμούσα να χτυπήσω από το Μπέργκλερ το ελληνικό. Το γκρις με ψωμάκι σουσάμι, μπιφτέκι Μπέργκλερ γκρις, ντομάτα, κρεμμύδι, αγγούρι και αρωματικό γιαούρτι. Είναι πραγματικά θεϊκό. Μπέργκλερ στην καρδιά της Καλαμαριάς. Μεταμορφώσεως 5 απέναντι δίπλα ουσιαστικά από το παλιό Δημαρχείο Νιν Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρι. Για παραγγελία 2314-007-722 2314-007-722 παραγγελία. Άρα. Από το Burglar. Come and get it, τόσο μα τόσο απλά. Περιμένει κόσμος, καλημέρα. Καλημέρα, μέρα, μέρα. Γεια σας. Μία ερώτηση μπορώ να κάνω. Κύριε Κώστα, έχεις ναι, γιατί δεν θολογίσαι 10 δεύτερα. Ναι, μία ερώτηση. Ναι. Το Survivor, αν το βλέπετε, η Κατερίνα Ιδαλάκα, ναι, είναι Κατερινιώτισσα, πρωταθλήτρια Ελλάδος στα 400 εμπόδια. Με τη φανέλα ποιος συλλόγου ήτανε? Με τη φανέλα, ήταν το Αρχελά, τώρα είναι της Κηφισιάς. Παρέλειψες μία τεράστια ομάδα που την έκανε και μάγκα τον Ηρακλή. Κλείσε, καλημέρα. Κλείσε. Γεια. Κλείσε, γεια. Τον τιμώρησες τώρα, τι? Κλείσε, τι μας είπες? Τον τιμώρησες. Αρχέλα ο Κατερίνης, είδε στον Ηρακλή και έκανε 30 ρεκόρ. Πώς ξεκίνησε και πού τελειώνει. Και πού είναι τώρα, απίστευτος. Είναι εριστικός. Όταν θέλει ο κύριος Κώστας είναι φουλ εριστικός. Ντάνκα Φέργισον, με αγωνία περιμένω τη συνέχεια. Γιατί τι είπε ο Ηρακλή? Είπες κάτι, Δημήτρη, για... δεν βλέπεις κάτι για μπάσκετ? Δεν έχεις δει? Για την αδικία στο μπάσκετ, τα σφυρίγματα. Έχεις δει, λέει, έστω και μ. Εκεί πέρα κόβεται. Στείλε από εκεί και μετά, Ντάνκαν Φέργισον. Γραμμές ανοιχτές, 2-31-0-2-80-7-8-8-8 από κινητό, 6-9-45 τα υπόλοιπα ίδια, έτσι, 2-7 και 3 οκτάρια. Φίλος ρωτάει εμένα προσωπικά, ναι, πες μου, λέει, μεταξύ μας, έφερε καλό κέρασμα? Έφερα 4 κουτιά, φίλε, έλα και δέστα. Κανένα πρόβλημα. Το γραφίσουμε όλοι. Έλα και δέστα, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Σας άκουσα χθες, ξεκινήσατε το ΠΑΟΚ 24. Περίμενε. Θα το πεις, έφερα... Ναι. Πάμε. Έφερα 4 κουτιά, φίλε. Έλα και δες τα αν θες. Κάντο και αναπαραγωγή αυτά. Ξεκίνησα χθες τα παιδιά εδώ πέρα, ο Δημήτρης και ο συμπαρουσιαστής του, στο ΠΑΟΚ 24. Σταύρος Κόλκας. Ο Σταύρος Κόλκας. Ξεκίνησαν με
με τη διαιτησία στο handball Ολυμπιακός ΑΕΚ. Σχολιάζαμε τι λέγανε οι έτσι. Τον έναν διαιτητή δεν τον γνωρίζω. Δεν πρέπει να το δω καλά. Τον άλλον τον γνωρίζω πολύ καλά. Δηλαδή εντάξει, πιο ΠΑΟΚ και από το σήμα του ΠΑΟΚ. Πιο ΠΑΟΚ, άρρωστος. Άρρωστος. Τον καλημερίζω. Στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ που κέρδισε ΑΕΚ. Και μας ακούει αρκετά πρωινά. Απλά θα συμφωνήσω με γειτονάκι μου ΑΕΚΤΣΙ που είπε, ήξερα ότι δεν είχαμε καμία τύχη εκεί μέσα. Έπρεπε να πάρουμε το τελευταίο μάτι σε εμάς. Εκεί αυτοκτονήσαμε. Τόσο απλά. Εκεί πέρα μέσα τώρα στο Ρέντι να κρέμονται σαν τσαμπιά. Η εστία που είναι ο goalkeeper της ΑΕΚ από πίσω είχε γίνει. Αυτά γίνονται παντού, έτσι. Το είχα πει και στο βόλι του Ρακτούτα με τη Σύρο. Και κάποιοι Ρακτούτε με κράξανε. Απαράδεκτη, η εικόνα δεν ήταν για να παιχτεί τώρα τελικός εκεί πέρα title decider. Όπως και στο ποιο είναι, ΠΑΟΚ Δούκας, handball, πριν δύο χρόνια. Που είναι πίσω από την εστία του καημένου του goalkeeper του Δούκα, βγαίνουν χέρια. Εντάξει. Διομήδης. Τι ήταν, Διομήδης. Αυτό τι είναι. Στο παραδάκι. Ναι, είδα και ένα βίντεο 20 δεύτερα και δύο φωτογραφίες. Λέω άστο. Εντάξει, δηλαδή, πραγματικά ξεκίνησε και έγινε αυτό το παιχνίδι. Μιλάμε τώρα για αθλητισμό. Και από αυτούς κάποιοι κατεβαίνουν για το όνομα της Μακεδονίας. Πολιτισμός. Και ελληνικό εφαγωνίζεστε. Δεν σχολιάζω. Και στο Red Dwarf βλέπω την εικόνα, με το που βλέπω μισό δευτερόλεπτο, λέω εντάξει, okay. Αν το πάρεις το μάτς εδώ πέρα η ΑΕΚ, έλα εμένα να μου κάνεις, σου κάνω 15.000 πληρωμένα μασάζ. Μέσα στην ημέρα η Paris Saint-Germain μαθαίνει την τιμωρία της από την UEFA για την παραβίαση του Financial Fair Play. Α ναι, αυτοί το έχουν ξεσχίσει, το έχουν ξεφθυλίσει. Το κάνανε πριν 3 χρόνια. Ναι. Και τιμωρούνται φέτος. Και ακόμη. Με κάποιον περιορισμό, ξέρω εγώ, μεταγραφικό. Και κάτι... τι έγινε. Και πέρυσι δεν είχανε. Και πήραν τον Εμπαπέ, ας πούμε, και τον Μαμαμουνιά, τον δώσανε και καλά. Από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησε, ναι. Τέλος πάντων τώρα. Περιορισμός μεταγραφών. Και. Βοήθησε. Όχι, απαγόρευση περιορισμός. Ναι. Εσύ που έχεις καθημερινή τριβή σήμερα με τους ποδοσφαιριστάς, βοήθησε με εμένα τον παλαιότερο. Γιαννακόπουλος Στέλιος. Θέλω να πάω στο εξωτερικό για προπονητής. Βοήθησε με. Να σπουδάσει στο εξωτερικό ή να δουλέψει ως προπονητής στο εξωτερικό. Τι καταλαβαίνεις εσύ. Γραμμή περιμένει. Σε αφήνω να το σκεφτείς. Εντάξει. Αν πάει κάποια στιγμή, θα πάει ένας Έλληνας, ο πρώτος, λέω εγώ έτσι, το λέω εδώ και 2,5-3 χρόνια, θα είναι ο Γιώργος Οδόνης. Ο πιο αδικημένος προπονητής από τον ΠΑΟΚ την τελευταία πενταετία. Καλημέρα, πάμε γραμμές. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε. Σε λατρεύω, μου λείπεις, σε ακούω μόνο στο Ζαγόρα. Καλημερίζω αυτό... τον ακροατή Νίκο, οπαδό του ΠΑΟΚ, που έλκει την καταγωγή του από μία πόλη που το μόνο του αξιοθέατο είναι το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε ο Δημήτρης ο Πέλκας. Σ' ακούμε. Επειδή είσαι ανιστόρητος, θα πρέπει να ξέρεις ότι η Πέλα γενικά έχει τόσες δάφνες που για να μπορέσει κάποια άλλη πόλη να τις ξεπεράσει θα πρέπει να περάσουν χιλιάδες αιώνες. Το ακούνε οι Αθηναίοι, ιστορία... το ακούνε οι Αθηναίοι και χτυπιούνται κάτω, πάει αυτό. Δεύτερον, μιλάω για τα Γιαννιτσά. Τα Γιαννιτσά ήταν η έπαυλη του μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκεί πήγαινε και έκανε τις διακοπές του. Λοιπόν, τα ανάξωρα υπάρχουν και όποιος δεν τα ξέρει μπορεί να έρθει στα Γιαννιτσά να τα δει. Δεν είχε γνωρίσει τη Χαλκιδική μέχρι τότε. Άλλωστε τη μεγαλύτερη ιστορία ever την έχει γράψει ο Μέγας Αλέξανδρος και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Ποια Αθήνα δηλαδή, Β' Εθνική τώρα. Ναι, τι απερίκλεις, αυτή είναι παπάρια. Εγώ πήρα να σε κράξω, αν και ξέρω ότι είσαι στεναχωρεμένος. Γιατί, με τι γιατί βλέποντας την εθνική Αγγλίας η οποία πάει να κατέβει στο Μουντιάλ, μόνο θλίψη μπορεί να προκαλέσει. Κάτσε, με αφορμή το χθεσινό φιλικό με την Κωσταρικά, αυτό λες. Βέβαια, πέρα από αυτό, ποια είναι η μεγαλύτερη εφημερίδα στην Αγγλία, ας πούμε. Σε κυκλοφορία. Daily Mail, ξέρω εγώ ποια είναι. Είσαι στα ταμπλόιντ, ναι, η Star, η Mail, η Mirror. Η Χουργέτ, δεν ξέρω. Η Mirror, τώρα τελευταία μπορεί να είναι και η Χουργέτ εκεί πέρα πάνω. Έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα. Ναι. Και τη μετανάστευση αυτή που υπάρχει. Τούρκια εκεί δύσκολα. Θα έπρεπε να υπάρχει μια μεγάλη επικεφαλίδα που να γράφει η Λεγεώνα των Ξένων. Για την Αγγλία. Τι σχέση έχει αυτή η Αγγλία με την Αγγλία, ας πούμε, του 60. Και γενικά με την Αγγλία γενικότερα. Κάτσε, σχετικά να προκαλέσει. Με συγκινεί η παρατήρησή σου, αλλά σχετικά με τον υπόλοιπο πλανήτη, μια χαρά είναι η Εθνική Αγγλίας. Κοίταξε να δεις. Δεν μιλάς για τη Γερμανία, Νίκο μου, για την Αγγλία μιλάς. Τι να πούνε οι Γερμανοί που έχουν Τούρκο-Πόλο-Ρωσό. Είναι η Γερμανία.
Κοίταξε να δεις. Εγώ μπορεί την Αγγλία να μην την γουστάρω ποδοσφαιρικά. Αλλά την πιστεύω όμως έχει μια κουλτούρα φοβερή. Φυσικά εννοείται. Είναι αυτό που λέμε το ποδόσφαιρο καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση. Η εικόνα του, η μητέρα του αθλήματος. Είναι η μητέρα του αθλήματος. Η μητέρα του αθλήματος, άσχετα που δεν μετέμεση συγκινεί με το παιχνίδι της. Αλλά σαν αντίπαλο που τη βλέπω, μπορώ να πω ότι τη γουστάρω γιατί έχει μια προσωπικότητα. Βέβαια. Θεωρείς και εσύ τον πιο μεγάλο προπονητή στον πάγκο του ΠΑΟΚ, τον Λεσάνων, που έχει καθίσει ποτέ. Συμφωνούμε σε αυτό. 100% δεν το συζητώ. Συμφωνούμε. Από εκεί και πέρα όμως, όταν θέλουμε να κρατήσουμε κάποια στεγανά και θέλουμε να λέμε ότι είμαστε, πώς να το πω, ότι δεν μας επηρεάζει η παγκοσμιοποίηση, πρέπει να μείνουμε και καθαροί. Κάτσε, τι έχει, περίμενε, η Αγγλία Γερμανία. Είναι όλα τα μαυράκια της, είναι τρίτης και τέταρτης γενιάς και είναι φόλα Αγγλία. Θυμίζει άμαξα που την κουβαλάνε αχθοφόροι. Αυτό θυμίζει. Άμαξα που την κουβαλάνε αχθοφόροι. Δεν γίνεις αντιληπτός. Δεν είμαι ρατσιστής. Δεν θέλω να πάνω ότι είμαι ρατσιστής. Το ξέρω, παλικάρι. Έτσι. Ναι. Αλλά αυτοί, εάν υπήρχαν την εποχή του 60, το μόνο που θα μπορούσαν να κάνουν έξω από το Γουέμπλε είναι να κουβαλάνε νερά, τίποτα άλλο. Άλλο τώρα εδώ πέρα μιλάς για ποδοσφαιρική αξία. Άλλο για αξία και άλλο για το αν καταγωγή ο προπροπάπος από την Τζαμάικα, ας πούμε. Με έχεις μπερδέψει. Πρόσεξε να δεις, δεν εξετάζω την αξία των παιδιών. Φυσικά και προτιμάω τον Γουίλσον του 66 από τον, αυτόν τον Αλεξάνδρ της Λίβερπουλ. Αλλά 100%. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα, ρε Σύνικο, δεν γίνεται. Και να σου πω κάτι. 100%. Και εγώ προτιμούσα Φουντουκίδη, αλλά βλέπω τον Κρέσπο. Φουντουκίδη προτιμούσα. ναι, εννοείται. Εντάξει, ναι. Ναι, αλλά η Αγγλία είναι Αγγλία όμως. Σωστό, εντάξει, δεν είναι ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Βγάζει, ας πούμε, ταλέντα σε όλη την επικράτεια. Σε λατρεύω, αν και με έβγαλες διεθνή Πακιστανό στο Ζαγόρα πριν τρεις μέρες. Ναι. Κοίταξε να δεις τις αλήθειες, πρέπει να τις λέμε και δεν θα πρέπει να ντρέπεσαι για την καταγωγή σου. Καθόλου. Αλλά το τεκμηρίο σου ωραία με τους φούρνους. Δεν το ήξερα. Αυτό για το επίθετό μου το έχω μάθει. Έχω μιλήσει και με καθηγητή πανεπιστημίου. Ασλαμάδες ήταν μικρά αρωματικά φυτά. Αλλά αυτά μου... είναι, οι ασλαμάδες δεν έχουν καμία σχέση με το δικό σου το υποκοριστικό ασλάμ, ναι, το οποίο ασλάμ, είναι ναι. γραμμένο και μέσα στο Κοράνι και ναι. σημαίνει ότι αυτός που ζητάει κάτι από το Θεό. Ψάξει ναι. το καλύτερα θα και το ψάξω, θα με συγκίνησες. Είναι αυτό που σου λέω. Με συγκίνησες. Μπάλιστα. Ωραία, τώρα Νίκο. Από εκεί και πέρα, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα κλείνοντας τα γουστάριζα ναι. να πίναμε κάποτε μία Μακ Φάλαντ σε ένα καταγώγιο της Σκωτίας. Ναι. Θέλω με σένα να, με σένα να βρεθώ. Ένα ποδοσφαιρικό αγώνα με εκεί. Σένα να βρεθώ και να μιλήσουμε. Το σε λατρεύω, το ξέρεις Νίκο. Φιλιά στα Γιάννητσά. Φιλιά στα Γιάννητσά. Το εξοχικό του Μεγάλου Αλεξάνδρου το μαθαίνω τώρα. Η έπαυλη. Η έπαυλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν ξέρω ο Χρήστος και όσοι αν το ήξερε που λίγο στην ιστορία. Δεν το ήξερε κι αυτός. Τα Γιάννητσά ήταν η έπαυλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στην καλοκαιρινή άδεια δηλαδή. Πήγαινε στα Γιάννητσά, δηλαδή τις κόβεις τις φλέβες σου όπως είναι. Και ο Αλή Πασάς είχε. Και τα σχολεία, λέει, ο Χρήστος πηγαίνανε εκεί πενταήμεροι, επί Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι, οι παραλίες εκεί είναι. Και ο Αλή Πασάς είχε για εξοχικό, είχε το εξοχικό του στο νησάκι της λίμνης Παμβότιδας των Ιωαννίνων, έτσι. Ο Αλέξανδρος είχε τα Γιάννητσά. Έλα, απάντησε σου 7-11. Α, λέει λοιπόν ο Ντάνκαν Φέργκισον, ρωτάει το Δημήτρη. Δημήτρη, που ηρωνεύεσαι, έχεις δει έστω και μία φορά τον Πίκφορντ. Μικρός, αλλά μεγάλος τερματοφύλακας. Στα μάλλον θέλει να πει στα βήματα, να μαντέψω. Ρε εσύ, Ντάνκαν, κάποιος εκεί πάνω δεν σε θέλει σήμερα. Τα μηνύματα σου κόβονται. Μάλλον ρε στα φίλε, βήματα. Στο τέρμα θες να έχεις και παραστάσεις. Θες να έχεις και μια εμπειρία. Θα μπει να παίξει στο Μουντιάλ. Θα ακούσει εθνικό ύμνο σε γεμάτο γήπεδο σε άλλη χώρα. Θα εκπροσωπεί τη χώρα του για πρώτη φορά και θα τον έχω εμπιστοσύνη. Θα ανδρωθεί και θα μεγαλώσει. Μετά από 10 χρόνια μπορεί. Μέσα από αυτά. Να σου πω κάτι. Ας πάει μια φορά η Αγγλία με νεαρό goalkeeper. Πηγαίνουμε συνέχεια με μπαρουτοκαπνισμένους. Και χαΐρι δεν είδαμε. Και έχουμε καεί από τους goalkeeper. Ο James, ρε φίλε. Με αποθέωση το 90 που ο Πίτερ Σίλτον στα πενάλτια με τα αλέσια της Ευρώπης πέφτει σωστά και στα 5 πέναλτι και δεν την βρίσκει. Αφού έμπαινε η μπάλα μέσα, ρε Μάρια. Και δεν την βρίσκει την μπάλα. Έμπαινε η μπάλα μέσα και μετά έπεφτε. Δεν την βρίσκει για ένα εκατοστό. Δεν την βρίσκει για ένα εκατοστό. Αντανακλαστικά μηδέν. Εντάξει. Σε μάτς που έπρεπε να το έχει καθαρίσει η Αγγλία από το 60. Αλλά οι άλλοι κιόλας προηγούνται με μαγικό τρόπο. Και στην παράταση χάνει η Αγγλία δύο μαλλιά, δύο μάτια χάνει. Ειδικά το δοκάρι, το ρουφιάνικο εκείνο. Εσωτερικό δοκάρι και δεν μπαίνει γκολ. Με στο διαγώνιο σου του Γόντλ, της Πεκτούρας. Του Κρις Γόντλ, του Σακουλιάρη. Έχει παγώσει όλη η Γερμανία. Εσωτερικό δοκάρι και δεν μπαίνει η ρουφιάνα μέσα, βγαίνει έξω.
Το θυμάσαι, Χρήστο, απίστευτο. Το διαγώνιο αριστερό του Chris Waddle. Εσωτερικό δοκάρι και δεν μπαίνει μέσα. Στον Ηρακλή θα μπαίνει μέσα. Ο Αδάμου, αν το έκανε, θα μπαίνει μέσα. Απίστευτο. Τάχασα στο Ηρακλή Παναθηναϊκός 2-2. Καλημερίζω και Κώστα Λαγωνίδη, με τον οποίο χθες μου λέει: πού το θυμήθηκες αυτό, ρε εσύ? Λέω: έτσι, τα ξέρουμε αυτά, ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Του θύμισα κάτι από μία δοκιμή που ήταν να κάνει στην Everton. Με γκρουπ Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Πάμε στον ακροατή και το λέμε μετά. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις? Λοιπόν, είμαι ο Κυριάκος και είμαι ΑΕΚ. Κυριάκος, ο παδός της ΑΕΚ. Κυριάκο, από ποια πόλη, Θεσσαλονίκη? Έλα, γόρο μου, αυτά που σε έχω αφήσει για την ιστορία, να με έχεις τρελάνει. Έχω μετανιώσει δηλαδή, γιατί είσαι ανειδίκευτος. Και ποιος, είσαι, δηλαδή... Ο ταξιτζής, είσαι και γλωσσομπουνιές. Ρε σκύλε, λοιπόν, ΑΕΚ είσαι. Άκλο τσομπουνιές, όχι. Κάτσε, Δημήτρη, λοιπόν, έχω γενέθλια σήμερα καταρχάς, να μου πεις χρόνια πολλά. Όχι γι' αυτό. Ναι. Είμαι ΑΕΚ και Γερμανία, φιλαράκι. Λοιπόν, ΑΕΚ και Γερμανία. Ναι, 40 χρόνια έχω φάει στη μάπα το Διακογιάννη και τα δασκαλάκια του κάτι Σωτηριακόπουλους και αυτούς, τους κομπλεξικούς, να εξυμνούν την Αγγλία και να φάγουν τη Γερμανία. Έτσι. Και έχουμε τώρα εσένα. Όχι τώρα, εδώ και πόσα χρόνια να πούμε να κάνεις προπαγάνδα για αυτά τα σκουπίδια. Λες στη Γερμανία, λες για τις Ευρώπες. Που δηλαδή η Αγγλία ούτε στο όνειρό τους δεν πρόκειται να αγγίξουν αυτά που έχουν πάρει. Γιατί δεν μόνο τα κύπελα που έχει πάρει, δεν μόνο η τελική. Και βαθμολογία να βάλεις όλα. Το ξέρεις όταν μα. Ένα τελικό παίξαμε και στον πείρα. Σου έχω πάρει ένα τελικό και δύο παγκοσμίους πολέμους. Two World Wars and one World Cup. Ούτε τους παγκοσμίους πολέμους τους πήρες, τους πήρες εγώ με την Αμερική πήρα. Μαζί. Εγώ τους πήρες. Με την Αμερική τους πήρες εγώ. Και τον παγκόσμιο κύπελλο τον πήρες από τον Γεωργιανό, τον ξάδελφο του Στάλιν, να πούμε. Αζέρος, Αζέρος, ο Αμπράμοφ. Ο Αμπράμοφ, λοιπόν, Αζέρος, ναι. Θεός χωρέστη. Ο Κομίνης του 66. Ναι, ρε αγόρι μου, θεάστε. Ναι. Λοιπόν, τόσα χρόνια τέτοια προπαγάνδα. Το ξέρεις ότι η Γερμανία, άμα το πάρει φέτος και φτάσει τη Βραζιλία στις 5 κατακτήσεις, ναι, θα την περάσει, γιατί έχει πολύ καλύτερη επίθεση από αυτήν. Ήδη την πέρασε στο προηγούμενο Μουντιάλ. Ναι. Έχει πολύ περισσότερους βαθμούς και ας μην συμμετείχει στα πρώτα Μουντιάλ. Ναι. Γιατί αυτό που γίνεται στην Ουρουγουάη ήταν, ναι, ξέρω, στο πήκα το Μουντιάλ. Το είπα χθες, το είπα χθες. Η Βραζιλία, ναι, έμαθες τι σας έδωσε δώρο. Το έμαθες. Στη Γερμανική Ομοσπονδία. Όχι. Προς τιμήν της. Σας έδωσε την εστία. Την έστειλε με courier δικά της έξοδα την εστία που βάλατε τα 5 πρώτα από τα 7 γκολ στο 7-1. Ναι, για, να την έχεις για να την έχεις στο μουσείο, στο Dortmund της Ομοσπονδίας. Σαν την... Καλά, αυτό είναι προς τιμήν τους, εσύ. Είναι ωραίο, ναι, είναι αυτό προς τιμήν τους. Ξέρεις γιατί έφαγε τα 7. Γιατί, κοιμήθηκε ο Θεός. Γιατί κατέβηκε. Η Γερμανία με τι εμφάνιση κατέβηκε? Τι φορούσε, κόκκινα μαύρα. Επίτηδε. Ναι, ποια είναι η ομάδα δηλαδή. Κόκκινα μαύρα. Φλαμέγκο. Φλαμέγκο. Ναι. Μου τα λέει και όσοι. Σκοπλάρε, σου λέει αυτή. Μπα και είναι δική μα, λέει αυτή. Ξέρω εγώ, είπαν οι Βραζιλιάνοι. Ναι. Και πάθανε κλακά, να πούμε. Γιατί λοιπόν, ήταν Γερμανία... στην έδρα τη Σάντο. Λοιπόν, η Γερμανία, πέρα από αυτά που έχει πάρει, κάθε χρόνο, κάθε τέσσερα χρόνια σε κάθε Μουντιάλ, κάνει πράγματα που δεν τα κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή, βάζω 4 στην Πορτογαλία. Πού να βάλει εσύ. Την ίδια χρονιά βάζω και 7 στη Βραζιλία. Στο προηγούμενο Μουντιάλ. Βάζω 4 στα σένα, άσε τον κόλ του Λάμπαρτ, είναι άλλη ιστορία. Βάζω και 4 στα σένα. Είναι άλλη ιστορία. Το 2-2 είναι άλλη ιστορία. Δεν τα κάνει άλλος αυτό. Αυτό στην Τούμπα θα είχαμε νεκρούς. Αυτό αν γινόταν στην Τούμπα, ακόμη θα ήταν εκεί όλοι εκεί. Το 1,5 μέτρο μέσα, πάω ΚΑΕΚ, θα είχαμε ακόμη, θα μετρούσαμε νεκρούς. Εκτός και αν το έπαιζε η ΑΕΚ, εκτός και αν το έπαιζε η ΑΕΚ. Να σου πω κάτι, σου έχω βάλει 5 μέσα στο Μόναχο, ευχαριστώ πάρα πολύ, μπορείς να κλείσεις. Ναι, σιγά, μην τίποτα. Σε επίσημο μάτς, ως φιλικό, σε επίσημο λοιπόν, μάτς, ναι, στο Μόναχο. Και εκείνη τη χρονιά πήγα εγώ τελικό Μουντιάλ το 2002 και εσύ δεν πήγες πουθενά. Μπορείς να με ξαναβάλεις. Είσαι χαζός, είσαι πιωμένος. Και οι δύο πήγαμε, εσύ πήγες με τα μπαράζ με την Ουκρανία με σμπρόξιμο. Φυσικά δεν είπα ότι δεν πήγε, από τη Βασιλεία αποκλειστική η Αγγλία, το ξέρω φυσικά. Ναι, το 2-2 με την Ελλάδα σε στέλνω εγώ μπαράζ με την Ουκρανία. Δεν είπα αυτό, ρε παιδί μου. Που ήρθε η Ελλάδα με την ΕΠΟ όλη στο αεροπλάνο φουλ, με γυναίκες και γιους, για να ψωνίζουν στο Μάντσεστερ. Το χάλι, έριξα τη φανέλα μου μέσα και πήγα τελικό. Οι πινάλες οι Έλληνες, ναι, το αεροπλάνο βούλιαζε. Σε μάτς χωρίς ενδιαφέρον. Έριξα τη φανέλα και πήγα τελικό, η πιο άχρηστη ομάδα του 2002. Όντως, απάντησε. Πήγαν την μπάλα και πέφτανε και πήγαν τελικό. Περίμενε. Ποιους σφάζεις, αποκρούει ο Φρίνκς πάνω στη γραμμή και δεν το δίνει. Πάνω στη γραμμή με το χέρι. Με την Αμερική, λες. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε εσύ. Με σε την έχει... Αμερική, είπα. Ναι. Σε έχουν πατήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες εκείνο το μάτς. Και, ναι, δεν δίνει το... Ήταν χάλια. Και δεν δίνει το χέρι του Φρίνκς.
Ναι, η ομάδα ήταν χάλια και έπρεπε να χάσει την μπάλα ο Κάν μέσα από τα χέρια του για να χάσουν από την Βραζιλία. Λοιπόν, σωστό. Η Αγγλία, μην ξαναπεί στη Γερμανία, λες, η Αγγλία είναι πολύ μικρή για να κοιτάει τη Γερμανία ακόμα. Πρέπει να περάσει να πάρει 4 παγκόσμια και 3 ευρωπαϊκά. Έναντι ενός, πόσοι αιώνες πρέπει να περάσουν για να ισοβαρίσει. Είσαι ο αγαπημένος λοιπόν μου παλιός εχθρός, The Old Enemy. Έλα. Καλημέρα, Κυριάκος, ελατρεύει. Δημήτρη, αυτός τι έκανε, ξέρεις. Ξέρεις τι μου έχει φέρει. Χρήστο, τα έχεις δει, εσύ τα είδες. Σε τετράδια μπλε νέδα, τα κλασικά των σχολείων. Νέδα, ναι, έχει, ναι. Φαντάζομαι η μικρή σου κόρη έχει ναι, τέτοια. Ναι. Χειροποίητη την ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, γραμμένη με το χέρι, με 5 διαφορετικά χρώματα, με σημειώσεις, παραπομπές, με ρίζες, με. Αν στα δει αυτά εδώ, αν τα βγάλω στο eBay, τα πουλάω το 1-500 ευρώ για πλάκα. Ο Τραμπ διάβασε, πηγαίνει προς τη συνάντηση με τον Κορεάτη που γίνεται κάπου στη... ναι. Γίνεται, σε ένα νησί, δεν θυμάμαι που γίνεται, και θα κάνει στάση στη Σούδα. Στη Σούδα πού για να προσγειωθεί αυτό στη Σούδα. Θα σε θάλασσα πάει. Το Air Force One. Πού να προσγειωθεί στη Σούδα, ρε. Το Air Force One. Αυτό το τέρας. Η Σούδα έχει, ρε φίλε... Εξαιρετικό, ναι. Τι είναι, μεγάλο είναι, νομίζεις. Συγγνώμη, Δημήτρη, κοροϊδεύεις. Ναι, η Σούδα είναι... Τι είναι η Σούδα. Τι είναι η Σούδα, ρε φίλε. Έχει αεροδιαδρόμους, η Σούδα είναι, σηκώνεται μαζεμένα 5 πολεμικά, πλάκα μου κάνεις. Θα στριμωχτεί λίγο το Air Force One. Θα πω ότι έμαθα, θα σταματήσει σε ένα καφενεδάκι κοντά για να φάει να δοκιμάσει η βανίλια υποβρύχιο. Έτσι έμαθα. Κλείνουμε. Κλείνουμε τη σημερινή ιστορική εκπομπή των 63ων γενεθλίων του Μάριου. Ναι. Με Media Markt. Με Media Markt, εκεί όπου θα βρεις την μεγαλύτερη γκάμα τηλεοράσεων με την μοναδική υπηρεσία TV Calibration. Εκεί έχει τέλεια εικόνα, προσαρμοσμένη φωτεινότητα, φυσικά χρώματα, λία αντίθεση. Η εικόνα είναι η σωστή για κάθε τηλεόραση. Μάθε πιο πολλά για το TV Calibration σε ένα κατάστημα Media Markt. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός Media Markt. Γιατί είπαμε άλλο το κόκκινο της Αγγλίας, άλλο το κόκκινο της Αιγύπτου. Σε αυτό σε βοηθάει. Θα καταλάβεις τη διαφορά στο TV Calibration, ok. Δημήτρης Βουτυράκης, χρόνια πολλά να είσαι γερός και ό,τι επιθυμείς με υγεία και ευτυχία. Δημήτρη, butter boy, με συγκινείς. Παλικάρι μου, να είσαι καλά. Φιλιά στην αδερφή σου. Την καλημέρα μας. Βουτυράκη έχεις δει, έτσι. Ναι. Αδερφή το έχεις δει. Όχι. CFD Carpets Κολοκυθάς, 2317-62-164. Τηλεφωνείς και έρχονται μέσα σε 48 ώρες για τα χαλιά, τα στρώματα, τα παπλώματα. Για καθαρισμό. Τι. Δε σαγκίστρι. Μαγία νησί. Από τον Πειραιά κολυμπώντας μία ώρα. Έχει δύο παραλίες που θα νομίζεις ότι είσαι... Δεν υπάρχει. Και Injection Service μαζί μας για ρύθμιση έλεγχου και επισκευή βενζινοκινητήρα. Συνέχεια με Πάω 24. Τι έχουμε? Μήνυμα από Γιώτη Βεντούρη. Πραγματικά με κάνει να δακρύσω. Ποιότητα, ευφυΐα, Γιώτη Βεντούρη. Επειδή είπα ότι γεννήθηκα στα Κάστρα και μετά πήγα μετά από ένα έτος και μία μέρα πήγα στα Ανατολικά Ντεπό. Born West, living on East. Κάτι θα ήξερε ο πατέρας σου και σε πήγε από εκεί. Δεν θα σου πω χρόνια πολλά γιατί ήδη είναι πολλά. Χρόνια καλά λοιπόν, με υγεία, σκύλε, Γιώτη, σε λατρεύω. Και θέλω έστω μία εκπομπή μαζί σου, έστω μία έτσι τρίωρη, να μαλώσουμε πάλι για τους Ghost. Λοιπόν, πιπερών, ονειρικό σουφλέ σπανάκι χθες. Έπαθα σοκ, ακόμη μου τρέχουν τα σάλια. Από το πιπερών, το σύγχρονο μαγειρίο, στην Γεωργίου Παπανδρέου, πρώην Ανθέων 25. Ονειρικό σπανάκι σουφλέ. Ένα από τα τρία new entry των τελευταίων τριών ημερών στο πιπερών. Με τηλέφωνο παραγγελίας, διανομή Ανατολική Θεσσαλονίκη, delivery Ανατολική Θεσσαλονίκη, 2310-868-868. Μην τον μπερδεύετε με τον Μπέργκλερ, που είναι το βασίλειο του Μπέργκερ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά. Με τον Bob την Αλεπού να θέλει να κλέψει την ονειρική συνταγή για τα θεϊκά μπέργκερ που κάνει στο Μπέργκλερ Μεταμορφώσεως 5. Τηλεφωνική επικοινωνία 2314-007-722 για το Burglar Come and Get It. Λοιπόν, Χρήστο και όσοι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Πηγαίνουμε στην αλλαγή ώρας και εισαγωγή του ΠΑΟΚ 24.